τουλάχιστον για το θέμα του ότι έχουμε να δημιουργήσει μια ομάδα σπαθένα που φινόταν βέβαια σε όλους που ψήφισαν το συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο ήταν και ο κύριος Δημάκης και η κυρία Πέλη. Δηλαδή η ομάδα είχε συμπεριλάβει όχι μόνο τους δικούς μας συμβούλους, αλλά είχε και όλους τους άλλους που είχαν ψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα. Απλώς να ενημερώσω το σώμα, τουλάχιστον από την πλευρά μου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία μηνύσεως για το συγκεκριμένο άτομο και κλείνει αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο. Δεν έχω τον λόγο. Ποιος έχει τον λόγο. Εσείς, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αυτή είναι η εκδοχή του κυρίου Δημάρχου. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή είναι ότι κατά τη συζήτηση να καταθέτει ο καθένας από εμάς τις διάφορες ενστάσεις του και τις προτάσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία έρχονται μέσω της υπηρεσίας διατάξεως ή και έκτακτα για να μπορούμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ο κύριος Δήμαρχος να εισηγείται θέματα στην Επιτροπή, όπως ο ταμιακός απορριγμός, ο οποίος βρίσκεται και στην ημερήσια διάταξη της σημερινής του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ήρθε ως έκτακτος και δεν μπορέσαμε να το συζητήσουμε. Και αυτό γιατί, διότι μας παρέδωσε ένα έγγραφο 40 σελίδων με αριθμούς, τους οποίους αφενός δεν είχαμε στο σύνολο τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ασχέτως θα ψηφίσει ο καθένας στο τέλος, να κοιτάξουμε, να μελετήσουμε και εν τέλει να καταλήξουμε σε ορισμένες ερωτήσεις, ώστε να μπορεί είτε ο ίδιος, είτε ο προστάμενος οποιαδήποτε υπηρεσία στα μελετής εγκοκειμένων να απαντήσει. Αυτό το πράγμα, σε ένα επόμενο θέμα, όταν έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις επί πιστώσεων προϋπολογισμού για το σε τι αναφέρονται οι συγκεκριμένες πιστώσεις, έπαιρνα συνεχώς την απάντηση του Δημάρχου «Δεν ξέρω». Και απλά επανέλαβα τα λόγια. Ότι Δήμαρχος δεν ξέρεις. Εκεί δημιουργήθηκαν εντάσεις και πρώτος ο Δήμαρχος, χάνοντας την ψυχραιμία του, χρησιμοποίησε διάφορους χαρακτηρισμούς ως προς τα φυσικά μου χαρακτηριστικά. Οι χαρακτηρισμοί στους οποίους απευθύνονται ότι χρησιμοποίησα σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ουδέποτε έκανα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη κοντός. Αν τα συμφραζόμενα, αυτό το συμπέρασμα έβγαλε, έχει καλό. Τέλος πάντων, να κάνετε κύριε Δήμαρχε, αυτό συμπέρασμα είναι καλό. Να κάνετε αυτό που νομίζετε, να κάνετε εμείς οι υπόλοιποι αυτό που νομίζαμε. Καλό είναι να μην χάνετε την ψυχραιμία σας και να θυμάστε ότι στην Επιτροπή είστε πρόεδρος, ισότιμος προς την τσίπο και η όλη σας παρουσία είναι για να εισηγήσετε και να διατηρείτε το επίπεδο της συζήτησης. Κυρία Πρόεδρο. Εγώ δεν θα κάνω μήνυμα στον κύριο και περιμένει επειδή είναι προκόντο. Εξάλλου το μόνο πράγμα που είχα που είπα αλήθεια εκείνη τη στιγμή δεν θα κάνει. Για το δεύτερο συνεργικό, το ότι μα έβαλε όλοι ότι είμαστε μια παρεούλα η οποία ροκανίζουμε τα λεφτά του λίγου. Έτσι για να σκάλω. Αυτά είναι λόγια τα οποία έχετε πει εσείς. Κυρία Πέμπτη. Είμαι 13 χρόνια δημοτική συμβούλο και έχω κάνει σχεδόν όλα τα χρόνια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Οικονομική Επιτροπή. Ποτέ μου δεν βρέθηκα σε αυτή τη θέση που βρέθηκα στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή. Ο κύριος Περιμένης ψεύδεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν έφερε τον ταμιακό απολογισμό ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής, απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε, κυρία Πέλη, εσείς θα τον ψηφίσετε. Εγώ τον είπε, κοιτάξτε, δεν είχε και τίποτα, θα τον δείτε και σήμερα όσοι νομίζετε. Και μου λέει, γυρίζει, αφινόμενη σε μένα να το ψηφίσετε. Και λέω, φυσικά. Και γυρίζει και λέει για τη λέξη. Ότι, εντάξει, έχετε μαζέψει, έχετε ανθρώπους που σας υποστηρίζουν και έχετε μαζέψει τη συμμορία που ροκανίζει το Δήμο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στη συνέχεια, εγώ ζήτησα από τη κυρία, βεβαίως απευθύνθηκε σε μένα. Σε μένα που είπε ψηφίζετε τον ταμιακό απολογισμό, έρχεται, επαναλαμβάνω ακριβώς αυτά που είπε.
είπα στην γραμματέα την κυρία Παπαδημίου εκείνη την ημέρα να γράψει στα πρακτικά ότι μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει ότι οργάνισα μία γραμμή από το Δήμο παρότι εξάσκησε τη διοίκηση και το άκουσα ύστερα από 13 χρόνια. Στη συνέχεια, ντρέπομαι που το λέω, κράτησε την ψυχραιμία του κ. Τζουλάκη. Δεν μπορώ να πω γιατί αν το έλεγε σε μένα αυτό δεν ξέρω τι θα γινότανε. Του είπε, τι λες ρε κοντέ, αυτό δεν αμφισβητείτε και μην μου πείτε κύριε περιμένω ότι δεν το είπατε και λυπάμαι πάρα πολύ όταν λέτε κάτι, να μάθετε στην ηλικία σας, να ζητάτε τη συγγνώμη. Δεν είναι το πει. Μπορεί να σας ξέφυγε και εμένα μου έχουν εξεφύγει πράγματα και έχω ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι το πει. Αλλά κι εσείς κύριε περιμένει από ένα κοντό γεννηθήκατε. Και να ξέρετε ότι δεν είναι χαρακτηριστικά, δεν κρίνουμε έναν άνθρωπο αν είναι κοντός ή ψηλός, τον εκρίνουμε ή άσχημος ή όμορφος, τον εκρίνουμε για αυτό που είναι. Αφήστε να περάσει ο καιρός και να κρίνουμε τον Δήμαρχο και το έργο του. Επίσης, εάν δεν είμαι εγώ, τελικά τι είμαι. Είμαι δηλαδή με τον κύριο Δήμαρχο, είμαι απέναντι, πού είμαι. Είμαι απέναντι γιατί είναι επιλογή μου, κύριε Περιμένου. Αν θέλετε να μάθετε, μπορούσα να ήμουν απέναντι και να είχα και εγώ μια θέση. Είναι επιλογή μου να είμαι εδώ και να ψηφίζω ό,τι θέλω και όπως θέλω εγώ και δεν θα με κρίνει κανένας. Η κυρία Κασημέρη της Δύση. Ναι. Επειδή δυστυχώς έπληξα και εγώ σε αυτή την ιστορία, θα ήθελα παρακαλώ θέμα την κυρία Βέλη, πριν πάρω εγώ το λόγο και σε εξηγήσω γιατί ζήτησα το λόγο, να πει πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σε παρακαλώ πολύ, Μαρία. Ανέφερε τι έγινε την ημέρα εκείνη σχετικά με εμένα και την Ιατρίδα. Και μετά μου το έφερε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε καμιά συζήτηση. Είναι κάτι που έχει αρχίσει από τις εκλογές, κάτι που κουβάρει. Εγώ δεν ήμουν απάντουσα. Καταλάβατε. Τα μετέφερε και πού τα μετέφερε, κυρία Βέλη, κάποιος άλλος. Κάντε μου τη χάρη. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Τρεις κουβέντες αρχή, κυρία Βέλη. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας Πρόεδρε. Έχουμε τον λόγο. Εφόσον τελειώσουμε εμείς, να πάρει τον τόσο τον λόγο. Επί της διαδικασίας θέλω να μιλήσω κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, καταλαβαίνω τη φόρτιση του κυρίου Δημάρχου. Και καταλαβαίνω ότι λόγω αυτής της φόρτισης έκρινε, δεν θα κρίνω, δεν θα πω εγώ αν είναι καλός ή όχι. Ότι έπρεπε αυτό που διημήθη στην Οικονομική Επιτροπή να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το πει να κάνει μία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίζουμε τώρα και λένε, και για μένα είπατε και για σένα είπατε και κάποτε είχε πει αυτός και είχε πει εκείνος, μπαίνουμε σε μία διαδικασία τέρμων αφενός, αφετέρου πολιτικά μη επιτρεπτή και τρίτον, μα εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, το δικαστήριο των όσων έχουν βρεθεί στην Οικονομική Επιτροπή και στις άλλες επιτροπές. Αφού εσείς το κάνετε, καταπάγεται αρκετή. Κύριε Κασπρέο, είναι στην κρίση σας, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συνεχίσετε. Προστατεύστε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα πρέπει κι άλλα. Θα ήθελα να πείτε εσείς, και αν αυτό που πείτε, θα σας το βεβαιώσω, αυτή είναι η κυρία Πέλη. Καταρχάς, αυτή η συνάδελφη δεν έχει πέρασει, κυρία Πέλη. Η κυρία Πέλη θα σας βεβαίωσε. Λοιπόν, το θέμα ήταν μέσα στο δημοτικό, στην Επιτροπή Οικονομικών. Έφερε ο Δήμαρχος θέμα ότι πρέπει να νοικιαστεί ένας χώρος για την Επιτροπή Παιδείας. Κάτι πάρα πολύ σωστό, κάπου πρέπει να σε κάνει αυτή η Επιτροπή. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ο κύριος Περιμένης, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω και να σας πει στον κύριο Περιμένη, το ξέρετε όλοι. Δεν πετάς την Κασημέρη από εκεί που είναι άδειο και να πάτε εκεί. Και ένα σωρό άλλο. Λοιπόν, πρώτη και τελευταία φορά. Επειδή το Μαϊτανάκι, δεν επιτρέπω σε κανένα παιδιά, επειδή το Μαϊτανάκι άξα τις εκλογές, αλλά δεν αξίζουν τον κόπο, όχι να τους βρεις, ούτε να τους στήσεις. Συγγνώμη, έτσι. Να μου κάνουν μήνυση. Εγώ, να μου κάνουν μήνυση. Σας παρακαλώ πολύ. Να, δεν ανακαλώ τίποτα. Μήνες ολόκληρους, μήνες ολόκληρους, βρίσανε την Κασημέρη. Είναι πολύ μικρή για να ασχοληθούν με την Κασημέρη, αλλά την Ιλιαχτίδα δεν επιτρέπω κανένας να την αγγίξει. Γιατί δεν είναι η ζωή του παιδιού μου. Και ευχαριστώ
άλλη μια φορά το Γιώργο το κουτελάκι που ενώ μου αντιπολίτευση είδε τον καημό και την προσπάθειά μου και με έβαλε στα μπαλκόνια που λένε. Σήμερα βγήκε από μπαλκόνια, δεν χρειάζεται να ανέβει τώρα στα μπαλκόνια. Κάθονται και λένε, κύριε Πρόεδρε, θα μακρύσει ο κόσμο να χαλάσει. Κάθονται και λένε ότι είναι συνεχώς άδειο, ότι τούτο κύριο. Προκαλώ τον κύριο Αθανασίου που ήρθε πριν 4 μέρες τον ρωτήσω μια πρόταση. Δεν τον καλέσαμε, συνέπεσε να γίνει μια εκδήλωση στην Εστία, μια έκθεση και ήρθε να μας φέρει τις αρχίσεις. Κύριε Θανασίου, σου παρακαλώ, που λέω, πείτε τι είδατε πάνω. Σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Κάντε μου τη χάρη. Νομίζω είναι κατανοητό. Δεν είναι κατανοητό, δεν τέλειωσα. Αυτή τη στιγμή. Για να δείτε όπως είπε, κάντε. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, δηλώνω εδώ μέσα δημοσίως. Αν κανείς ξανασχοληθεί με την Ηλιακλίδα, θα με πληρώσει χρυσή. Από δικαστήριο σε δικαστήριο θα το δει. Το δηλώνω και θα το δείτε. Δεν ενοχλώ κανένα και όταν πρόκειται για τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων που είναι εκεί πάνω, δεν επιτρέπω να τους στείλει κανείς. Εντάξει, και να με πει ο κύριος δεν θα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ κύριε κύριε και κύριοι συνάδελφοι, δύο κουβέντες μόνο εγώ τώρα και θα σας καθυστερήσω. Θεωρώ, εκτιμώ και πιστεύω ότι η επίθεση την οποία δέχεται και οι επιθέσεις που έχει δεχτεί στο παρελθόν και η Ακασινέη από διάφορους κύκλους κυρίως της αντιπολίτευσης, οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο κυρίως στο πρόσωπό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε όλοι αυτοί οι εμπνευστές αυτού του τσελικοπαρόχαντρισμού θα έπρεπε να έχουν περισσότερη ανδρεία και μεγαλύτερη γενναιότητα. Και αν θέλουν να αντιμετωπίσουν το στέφο, να αντιμετωπίσουν το στέφο. Ο στέφος είναι εδώ. Και αν έχετε, αν έχετε να μην πω τι, να αρχίσετε με να αντιμετωπίσετε και ό,τι συμβαίνει. Αυτό που μπορώ να πω και κλείνω είναι ντροπή σας. Τίποτα άλλο. Έχει σχέση με την επίθεση που δέχτηκε η κυρία Κασημέρη. Τι μου να σου πει, δεν νομίζω ότι. Ξαφνικά που πάμε τη διακτήρα και η διακτήρα και η διακτήρα. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα σα ευχαριστήσω ένα είμαι κατεξοχήν κοινοβουλευτικός, ότι εγώ να το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο πρωτίστως και ό,τι λέω το υπογράφω κιόλας, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά. Αναφέρομαι στον κύριο Δήμαρχο και μόνο άρεστα. Κύριε Δήμαρχε, ορθώς ίσως διαμαρτύρεστε γιατί σας μίλησε απεριπώς ο κύριος Περιμένης. Όμως θα πρέπει να ξέρετε κι εσείς και θα πρέπει εδώ να καταλάβετε κι εσείς ότι ο εργάζονται επικεφαλής, ο εργάζονται ηγέτη, δίνει και το προσωπικό παράδειγμα. Και όταν την περασμένη φορά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε διαμαρτυρία του συναδέλφου κ. Δημάκη, είπατε έτσι, περάσατε αγρόχης ποσή τη διαμαρτυρία του και τον λόγο που σας έδινε για να σας διαβεβαιώσει, λέγοντάς του απλά και μόνο ότι είσαι όχι του Δημοτικού Σχολείου μαθητής, αλλά του Λυκείου, ηρωνευόμενος ένα συνάδελφο μέσα σε αυτή τη αίθουσα, θέλω να σας πω ότι δεν δώσατε το καλύτερο παράδειγμα. Τα υπόλοιπα όλα θα τα πείσετε. Τώρα και ερωτήσεις. Είναι το πρώτο συμβούλιο, ξεκινάμε με τη διαδικασία ερωτήσεων. Ο κύριος Στρέφος, ο κύριος Μαρτής, ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Τσιάπης. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι ερωτήσεις, όχι. Ο κύριος Στρέφος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, για το φίλο σε εσάς, θέλω να σας πω μόνο να σας ενημερώσω ότι αύριο, όπως εσείς είχατε προτείνει και εγώ συμπλήρωσα την πρότασή σας, αύριο θα καταθέσω επίσημα στο Δήμο, στο πρωτόκολλο, στην επιστολή μου, την αίτησή μου για την μετάθεση εγγράφων σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες που τηρήθηκαν και ακολουθήθηκαν
για την κατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Νέας Βίας. Θα παρακαλέσω εντός μηνός όσοι έχετε την υποχρέωση εκ του νόμου να μου δώσετε μια επίσημη απάντηση επάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, στην επιστολή αυτή, την οποία καταθέτω απευθύνω μάλλον προς το Δήμαρχο, θα κοινοποιήσω και προς όλα τα μέλη του συναδέλφου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μαρτής. Κύριε Δημάρχη, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφες, μέσα στο πλαίσιο των εργατικών μέτρων που παίρνονται συνολικά κατά της εργατικής τάξης και των εργαζομένων συνολικών δικών οικογενειών, ένα από τα μέτρα αυτά είναι και από το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, που αφορά σύν της άλλης και τους εργαζόμενους στους κρατικούς σταθμούς. Αυτή είναι πολύ αρνητική κατάσταση και για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά. Τι προτείνεται να πράξει ο Δήμος για να μην προχωρήσουμε σε τέτοια κατάσταση. Ο κ. Αθανασίου. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως είναι η ερώτηση που θα αλλά θα ήθελα να απευθύνω ένα ευχαριστήριο προς τον Δημοτικό Συμβούλιο και προς τον Δήμαρχο και προς τον Πρόεδρο για την υποδοχή εμφανιστός και για τα καλά λόγια που μου κάνετε. Θα μου δώσετε 2 λεπτά μόνο την ιδέα για να διαβάσω τα μέλη και να καταθέσω βάσει το καλύτερο μα. Κύριε Δημάρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου μα, αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοτική Σύμβουλη, αφού σα ευχαριστήσω για τι ειδικέ καλωσόρε μα, εκφράζοντα και τη δική μου ικανοποίηση που βρίσκουμε ανάμεσά σα, οπτιστή στην 29η Τετάρτου, 2011, με την αναλογική εγκαταστασή μου από πρώτη φόρμα του 2011, την Τετάρτου με 9.50 του καλλιτέχνη. Φτάσσοντα ασφαλώ και τον εαυτό μου στην κοινή προσπάθεια που μα εμπιστεύτηκαν οι ψήφοι και οι συμπολίτε μα για να παρέχουμε τι υπηρεσίε μα προ αυτού. Στο πλήσιμο αυτή τη ακούσια ανεμπορία του ψυχική και οικονομική δοκιμασία, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθειά μου στην Εκατερίνη Μαχώρη σε μια νέα επιστήμονα που διεκδίκησε μια θέση στο κοινωνικό κύκλεστε θεμητή καθόλου, όχι στα πλαίσια όλων μια νόμιμη διαδικασία διαμαρτύρηση και συμπεριφάσει. Θα δώσω το χαρακτηρισμό και μόνο του άτυπου χειρισμού, μη θεμημένο από την ίδια, όπω εξακολουθώ να πιστεύω. Κλείνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι το ισχύον σύστημα τη εκλογική διαδικασία βάζει κατά τη λαϊκή έκφραση, όχι βέβαια από του κοινοσυλλεκτικού του πολλού, που με προσύμπτωση στι συνταγματικέ και δημοκρατικέ αρχέ επιτελούν το έργο του με συνέπεια και ευσυνθεσία. Όμω, καταλήγοντα, θα πρέπει η πολιτεία, δηλαδή εμεί οι ίδιοι, να βάλουμε αποτελεσματικές επιχειρήσεις ελέγχου και διαστάσεις του τύπου αποτελέσματος, προκειμένου να απεραιτούν από την διαθέσιμη αποκρισία για να λειτουργήσει την πορεία τη αντίθεση των ενστάσεων. Δεν σε περιμένουμε στη γωνία του παράδεισου με τα στοκρατία στα ίδια τα αντίγραφα των αρχείων και των ειδικών αποτελεσμάτων. Δυστυχώς, τέτοια εμπειρία έχουμε σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξάρτητα από τον εξηγιασμό τη εκλογική επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Τσιάρης και κλείνουμε το θέμα των ίδιων των ερωτήσεων. Εγώ 2 ερωτήσεις. Και ο κύριος Κούπας και κλείνω. Ναι, κύριε Τσιάρη. Συγγνώμη, τόσο είπε ο κύριος Μεταδουδιά και η κυρία μας. Σημερινό περιφερειά για το πρώην ομάδο του Θεό και παρουσία του Δημάρχου του πρώην Δημάρχου είχε αναγγελθεί ότι με τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων τη ομάδα μπάσκετ θα ανακαινιστεί δεν το νέο βιοπληματικό. Σε πλησιάζει με το πρώην ομάδο. Ακούγεται κάτι. Ο κύριος Κούπας. Κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς διότι εσείς είστε ο άρχον του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν 2 βασικά θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα παρότι προβλέπονται σαφώς και ειδικά από τον Καλλιτράτη. Πρώτον, τι σκοπεύετε, δεν έχετε δώσει καμία απάντηση εάν πρόκειται να ενεργοποιήσετε τη διάταξη που λέει ότι οι δημοτικές παρατάξεις οφείλει ο Δήμαρχος να δώσει γραφεία στις δημοτικές παρατάξεις μέσα στο Δήμο. Μας έχετε δώσει μια εξήγηση τελείως πρόχειρη, δεν ευσταθεί, επαναφέρουμε το θέμα. Είναι υποχρέωση σας σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Δεύτερο, άλλη μια φορά θα διαμαρτυρηθώ για το ωράριο συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα κι αν γίνεται γραφικό και βαρετό αυτό. Δείτε σήμερα αλλά και την προηγούμενη φορά ότι μεταβίας
κάνουμε στις 4.30 στις 5, όχι στις 4.30, απαρτία, μισή ώρα μετά. Και την απαρτία δυσκολεύονται και οι δικοί σας αδερφές. Οι δικοί μας πάρα πολύ. Έχετε το σκοπό λοιπόν κάποια στιγμή να καταλάβετε το πλάτο, να το πάτε αργότερα, μια μισή ώρα αργότερα. Εξάλλου ένα καλοκαίρι έπιασε. Τρίτο. Με το θέμα που συμπαραστάτε του Δημότη, τι γίνεται, τι σκοπεύετε να κάνετε κύριε Δημάρχε, θα το αφήσετε, θα το επαναφέρετε, έχετε την πολιτική βούληση να ενεργοποιηθεί ο θεσμός ή όχι. Πείτε μου τα πράγματα. Ο κύριος Δήμαρχος. Ως προς τον χώρο των δημοτικών παραθάξεων, όπως το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά, δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος για να στεγάσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με την οικονομική της οικονομικής. Δεν είναι θυμιστικό αυτό που λέει ο Καλλικράτης, κύριε Δημάρχε. Είναι υπηρεσιακό, καταλάβετε. Νοικιάσατε γραφεία αυτή τη στιγμή, θα νοικιάσετε για να στεγάσετε κάποιες υπηρεσίες. Ο χώρος αυτός που έδειξε δεν μπορούμε. Με τις οικονομικές λοιπόν συγκυρίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα είναι υπερβολή να νοικιάσουμε και να δώσουμε λεφτά για να στέγαστούν οι παρατάξεις. Δεν θα στέγαστούν. Οποιοσδήποτε θέλει να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές, είτε χρησιμοποιώντας γραφικές σύνδεσεις κτλ. Είναι στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε, είναι δίκαιο δέλημα, δεν μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Λοιπόν, τώρα για το. Για το θέμα του συμπαραστάτη, είναι ένα θέμα που όταν οπότε εμείς θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε, δεν ενεργοποιήσουμε. Δεν υπάρχει το. Όποτε εμείς κρίνουμε, εμείς όμως θα το ενεργοποιήσουμε, θα το ενεργοποιήσουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, όσο για το ωράριο, επιμένουμε κύριε Κούπα ότι είναι η καλύτερη λύση. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν θέλω να παίρνω αποφάσεις με το ένα μάτι. Για να είμαστε ζανισμένοι όλοι από διάφορες αιτίες εδώ πέρα. Δεν θα είσαστε ζανισμένοι. Εντάξει, πάμε στο θέμα του γυμναστήριου που θα σας απαντήσει ο κ. Κουντελάκης. Ο κ. Ματή, που είπαμε, είπαμε ότι εμείς στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων. Αν χρειαστεί βοήθειά μας, θα είμαστε μαζί τους. Οποιαδήποτε κίνηση κάνει από την υγεία του συνδικαλιστικού του όργανου, είμαστε μαζί τους συμπαράστατες. Λοιπόν, για το θέμα του γυμναστήριου, ο κ. Κουντελάκης θα σας απαντήσει. Το θέμα του γυμναστηρίου παραμένει επίκαιρο παρά το γεγονός ότι η νομαρχία έχει ένα προσαρμό στο δρόμενο των έργων της. Το γυμναστηρίο μαθαίνει με σε αυτά που κάποια στιγμή στο δράγμα πρέπει να κοπεί από την προοπτική λόγω των καταστάσεων που παρθέσει στις 26 αυτή τη βδομάδα που παίρνει δηλαδή τη Δευτέρα νομίζω συζητιέται στο περιφερειακό σου που λέω και αλλάξει το δημοκρατικό επιπτώσιο που είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να τη συγκροτήσουμε το φάκελο. Και μετά την προγραμματική σύμβαση, όσο από κι άλλε τέτοιε μελέτε και υπομελέτε που να συγκροτήσουμε το φάκελο, γιατί είναι μεγάλο έργο. Και μετά για να μπορέσουμε να πάμε σε εκτέλεση και να δουλεύουμε που θα απολυθούμε αρκετά λίγο έχουμε μπροστά μα προοπτεί πολλά συστατικά στοιχεία για την ορειμότητα στην αρχή τη προγραμματική σύμβαση μέχρι τι προσπαθήσει των απελευθών. Thank you.
τους αντιμάχους, όλους τους συναδελφούς που παρετέτσα και με τον τρόπο τους συμπαριστάθηκαν στην οικογένειά μου για το θέμα της χαμένης μητρός μου. Σας ευχαριστώ πολύ για όσο ασθενά. Κύριε συνάδελφοι, υπάρχουν 5-6 τα θέματα. Καλό, βέβαια. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε αν εγκρίνει το σώμα. Να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία έγκρισης και αποδοχή στον εντάκτο. Θέμα έκτακτο πρώτο. Με ειδική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. Το αποδέχεται το σώμα να το συζητήσουμε σαν έκτακτο για να το προτάξουμε. Εμείς όχι, κύριε. Λοιπόν, θέμα δεύτερο. Θέμα έκτακτο δεύτερο. Επιστροφή αφαιρεστήρως κατά πληθέρως ποσού που αφορά παραδρομής απόδοση δημοτικού τρέχους 0,5%. Τρίτο έκτακτο θέμα, έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου διαμόρφωσης πλατείας Καλή Νέα Σμύρνης με αριθμό μελέτης 293 του 2009. Τέταρτο έκτακτο, ανάκληση αδειών κατάληψης κοινοχρήσιμων χώρων. Και πέμπτο έκτακτο θέμα, αδειοδότηση για την εγκατάσταση με επιτέλου του σκιού σε κοινό στο χώρο νοσοκομείο επί της Οδού Αγίας Σοφίας μπροστά από το Δημοτικό Εργαλαβείο Νέα Σμύρνης. Υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά να βάλουμε τα έκτακτα θέματα, ο κ. Κούπας. Ακούστε, κύριε, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι στη ροή της διαχείρισης του Δήμου, στην καθημερινότητα του Δήμου, πολλές φορές μπορεί να προκύψει κάποιο έκτακτο. Εσείς το έχετε κάνει καθεστώ, τώρα θα σήμερα πρέπει να σας μεταδείξω. Κάνετε λοιπόν ένα δημοτικό συμβούλιο το μήνα κατά πάγια τακτική από εκεί και πέρα. Μαζεύτε τα θέματα σας όλα, πρέπει να φέρετε και έκτακτα. Δεν δεχόμαστε το έκτακτο. Για καθαρά πολιτικούς λόγους όπως σας είπα. Άλλο συνάδελφο θέλει τον λόγο. Ψυχοφορία. Σχετικά με την αποδοχή των εκτάκτων. Κατά πλειοψηφία εκτός της παράταξης του κ. Κούπα εγκρίνεται τα έκτακτα θέματα. Πρώτο έκτακτο, μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. Κύριε συνάδελφε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει για τους υπαλλήλους του γυμναστηρίου, οι οποίοι είναι το σημαντικό πρόσωπο του γυμναστηρίου, έχει κλείσει. Οι υπάλληλοι έχουν έρθει στο Δήμο, δεν υπήρχε κωδικός για το ΙΚΑ και για το ΤΕΑΔΙ των υπαλλήλων, των μονίμων υπαλλήλων του γυμναστηρίου και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και προσφέρουμε και δάκτος για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις εισφορές τους για τους υπαλλήλους του γυμναστηρίου. Δύο νέοι κωδικοί για το ΙΚΑ και για το ΤΕΑΔΙ των δημοσίων. Ο κύριος Πάτσος και ο κύριος Πόρτος. Δεύτερο, ο κύριος Ιρήγος. Ο κύριος Ιρήγος. Με αφορμή, κύριε Πρόεδρε, την αναμόρφωση της συγκεκριμένης, επειδή χθες το προσωποποιητήριο προκύψανε τρία θέματα και έκτακτα πάνω στο πολιτικό γυμναστήριο, θα παρακαλούσα πολύ αν το πρώτο σώμα εγκρίνει σκόπιμο στη συγκεκριμένη αναμόρφωση να προσθεθούμε τρεις κωδικοί. Αφορά την προβλήθεια καινούργιου μηχανισμού στη σειρώμενη πόρτα του γκαράζ, η οποία έχει χαλάσει. Και επειδή λόγω της κατάργησης του νομικού προσώπου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μιλάτε για έκτακτο επί του εκτάκτου. Σα ζητάω για να μην γίνει μια αναμόρφωση. Φτιάχνει ένα άλλο αναμόρφωση να μπορεί να βγουν και αυτοί οι κωδικοί. Μιλάμε για γύρω στα 2.200 ευρώ στη χρήση προμήθεια του νομικού μηχανισμού. Ένα άλλο κωδικό είναι η σκούπα που πλένει την πισίνα στο ΙΚΑ από την ενδεχνόμενη θέση τη ΕΠΗ και δεν υπήρχε κωδικό στο Δήμο. Σωστά δεν υπήρχε. Ήταν στο νομικό πρόσωπο αυτέ οι επισκευέ. Και ένα τρίτο αφορά την προμήθεια ειδικών υλικών για το Δημοτικό Γυμναστήριο και το Παρκέ. Είναι όλα, το τελευταίο που σας είπα, γιατί είναι για όλο τον χρόνο, είναι γύρω στις 6.000-7.000. Η προμήθεια του μηχανισμού σας είπα είναι γύρω στα 2.200. Και η σκούπα θα μας πει η εταιρεία που κάνει συντήρηση πώς θα κοστίσει. Δεν το ξέρω αυτή. Και σαν ότι υπάρχει αντίρρηση στο σύνολο το... για το έκτακτο πίτερ. Να λάβετε υπόψη. Δεν δεχτήκαμε καν τη διαδικασία των υφτάκων. Θα ζημάζω ότι είστε να ρωτήσουμε. Ο κ. Θεωρούμε ότι είναι λίγο πρόβλημα το πρόβλημα που είναι για την συγκεκριμένη διαδικασία και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είπατε κ. Ματρίς. Πρώτη διαδικασία. Άλλος συνάδελφος έχει αντίρρηση. Ο κ. Στέφος.
ότι είναι πρόκειται η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, αλλά πιστεύω λόγω της, λόγω του πιεστικού του θέματος και της αναγκαιότητας, εμείς τουλάχιστον ως παράδοση θα συνενέσουμε και ψηφίσουμε. Κατάστη, κύριε συνάδελφε, το θέμα των ταμείων σας είπα ότι είναι θέμα υπαλλήλων, το οποίο δυστυχώς δεν είχε πει προκύψει κάτι άλλο. Τώρα, με την κατάργηση του υγειονομικού προσώπου γυμναστηρίου, δυστυχώς δημιουργούνται ένα πρόβλημα. Μέχρι να εξορροπηθούν τα πράγματα, δηλαδή να είναι έτοιμος ο Δήμος να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις, μπορεί να βρεθούμε σε κάτι τέτοιο φαινόμενο. Δυστυχώς είναι αρχή ακόμα. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι υπάρχουν ορισμένε δυσκολίε με την κατάργηση των ορεικών προσώπων. Και πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Για να θεωρείτε, κύριε Δήμαρχε, στο θέμα τη μεταφορά επειδή ο Καλλιγράφης προβλέπει τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων στους Δήμους. Όσον αφορά τις διαδικασίες μεταφοράς αυτών των αρμοδιοτήτων από τις νομαρχίες, τις πάλι ποτέ πια νομαρχίες στους Δήμους, για το δικό μας Δήμο, τι έχει γίνει, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ξέρω ότι είναι αυτή τη στιγμή εκτός διάταξης. Δεν σας έχει ακόμα τίποτα, δηλαδή, ανατεθεί ούτε η πολεοδομία, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία προβλέπουμε από το εμείς θα το ψηφίσουμε γιατί είμαστε αντιμετωπικοί σαν αδερφός. Διότι πραγματικά έχει γεννήσει πόνο σε ένα πραγματικό προσώπο. Και υπάρχουν επίλογες ανάγκες όπως θα κάνει από τους ελληνικούς. Αλλά στο διοικητές νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι στα πράγματα. Έτσι δεν πρέπει να έχουν σε κανονικά τα θέματα που έχει έκανα. Και βεβαίως η κοινωνική να είναι προσαρμοστή ανάλογα με το πιστεύω να είναι καταβλήματος. Το θέμα το πρώτο δεν έχουν ψηφίσει για την πλειοψηφία. Δεύτερο είναι το θέμα. Έκριση παράταση προθεσμίας περιόδου εργασιών του έργου διαμόρφωση πλατεία Καραμπίνα Ζήμη με αριθμό με μέτρη 2013 του 2009. Κύριε Σενόπουλο. Κύριε Συνάδελφε, έχουμε καθυστέρηση στη διαμόρφωση πλατεία Καραμπίνα. Πέρα τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι κυρίως από την εταιρεία του Πόλη Σπάρκ, η οποία μας δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, μας καθυστερεί δηλαδή προβλήματα για να μας καθυστερήσουν για κανένα λόγο. Να φανταστείτε ότι τα κοντέινερ που σκότωσαν στο πάνω μέρος της πλατείας, αυτά τα έχει πάρει πριν 15-20 μέρες. Άρα δυσκολεύει, προσπαθεί να δυσκολέψει την όλη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε αυτή την παράταση, τυπικό είναι, δεν ζητάμε αυτή την παράταση τώρα. Όταν λέτε προσπαθεί να με δυσκολεύσει, θα δείτε, γιατί το δείχνει κάτι. Κοιτάξτε, σας είπα, δεν μπορεί. Παραδείγματο σε αρτένα με του αεροπομπού να του κόψουμε και να του ψηλώσουμε. Έπρεπε σίγουρα να την κόψει. Κάντε εκείνο, κάναμε εκείνο, κάντε και εκείνο, κάντε και το άλλο, κάντε και το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο καθυστερούσαν πάρα πολύ. Όχι ότι δεν μπορεί ότι μας ασχολεί να μας απαγορεύσει να το κάνουμε, αλλά μας δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις κάθε φορά που αναγκάζεται να καθυστερήσουν. Μετά από το ίδιο τη είχαμε στείλει 100 χαρτιά για να τα πάρει από εκεί, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Τελευταίε μέρε αυτή. Αυτή τη στιγμή όμως το πόλι δουλεύει, έχει επιτρέψει γεννήσατε όλη τη νέα σημαντική δεν είμαστε σε κότα, σας είπα ότι δημιουργήσουν να έχει μερικά τεχνικά θέματα, μερικά τεχνικά θέματα να θέλει να εξασφαλιστεί όσο δυνατόν καλύτερα. Το μαγαζί και ο Μονικέφ και δεν βλέπουν. Το μαγαζί, ξέρω να πει παιδιά, αυτό θα το διεκδικήσουμε έτσι. Δεν νομιμοποιούμε μια τέτοια κατάσταση. Προσπαθούμε να προχωρήσει λιγάκι το πάνω μέρος της πλατείας και θα έρθει η ώρα και του μαγαζιού. Το έχουμε πει επανειλημμένο με στο δεύτερο. Μα κάνουν χάρη. Κυρία, ο κύριο Στέφο, ο κύριο Τσιάδη. Κύριε Πρόεδρε, σα παρακαλώ πολύ. Δεν θα πρέπει να πω πολύ. Όταν μιλάμε, δεν πρέπει να είμαστε εγώ. Δεν πρέπει να είμαστε εγώ. Κύριο Στέφο. Κύριε Δημαρχέ, μπορεί είστε σε θέση να μας δώσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά συγκεκριμένη πια,
τελική, τελειωτική, οριστική. Τι άλλο επίθετο να χρησιμοποιήσω. Γιατί η παράσταση του καλοκαιριού θα είναι μάτσα μέσα του καλοκαιριού. Μα οι προβλέψεις έχουν διαψευστεί μονίμως, κύριε Βέντεσμα. Δηλαδή, τα μεγάλα έργα που έχει προβλήματα. Μα με συγχωρείτε, έχετε αλλάξει ημερομηνίες ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου πάνω από 4-5 φορές. Κάποια στιγμή αυτό το δουλεύω και ο κύριε Μισάντας δεν θα τελειώσει. Ο τελικός προγραμματισμός είναι για τα μέσα καλοκαιριού. Για τα μέσα καλοκαιριού, μάλιστα. Να το δούμε και να μην το πιστεύω. Εάν πιστεύετε όμως ότι με δύο εργάτες που είναι εκεί πάνω κάθε μέρα και κάνουν τα φιλέλλου να τα τελειώσουν στα μέσα του καλοκαιριού, θα είστε μάλλον ο μόλις σας. Yeah.
συζητάμε για το πάγκο. Το πόσο το πάγκο αντίκειται στις οικογένειες, στις φτωχές και τις λαϊκές και δεν είναι υπέροχο, αυτό μόνο και ο Ισμαντής μπορεί να το πει. Σήμερα μάθαμε και στο δημοτικό σχολείο ότι το κάνει πάρκα, έστω και αν είναι πάνω από καρά, αντίκειται στα λαϊκά συμφέροντα. Λοιπόν, γίνεται ένα ωραίο πάρκο, καθυστερεί, καθυστέρησε και τον καρά, έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα, όμως προχωρεί. Μέσα στο καλοκαίρι του 2011 θα τελειώσει. Τώρα είναι το τέλος Αυγούστου, το τέλος Ιουλίου, το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει. Το κρίσιμο είναι και τελειώνουμε αυτό ότι έχουμε ένα πάρκο με υψηλήφινες και το να πετύχει στην υψηλήφινση σε περιοχή των 35% γιατί είναι όλη η κουβέντα. Γι' αυτό πήρα το λόγο. Το 35% της περιοχής ανάπλασης της πλατείας. Σε αυτό το έργο έχει δυνατότητα όποιος γεωπόνος ή φυτοτέχνης αναλάβει να κάνει τη μελέτη της φυτοτεχνικής προσέγγισης του έργου, έχει δυνατότητα να βάλει 115 δέντρα άνω των 20 μέτρων. Αυτή θα είναι η ήττα όλων αυτών που έχουν ειδωθεί σε αυτό το έργο, όχι όσον αφορά την κατασκευή, γιατί είχε αισθητική άποψη που καθένα δικαιούται να πει, αλλά όσον αφορά το θέμα της υψηλής φύτευσης, σαν εμπάρχο, και ψηφίστηκε στο 35% τη έκταση του και τελειώθηκε μέσα σε αυτή τη χρονιά, μέσα σε αυτό το παρελθόν. Είναι λίγο ανάποδο η διαδικασία, αλλά δεν είναι το παρελθόν. Η τοποθέτηση του κ. Επειδή γίνεται αυτή η παράταση και επειδή μα λέτε ότι βγαίνουν εργασίε, δεν τι περιμένατε έτσι και γι' αυτό γίνεται η παράταση. Οικονομικά. Δεν πιστεύω το έργο να επιβαρυνθεί και άλλο από την παράταση από τα έργα. Υπό τη χρηματοδότηση το πρώτο. Σε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια τέτοια. Πάντα τα κινήματα, αλλά μιλάμε για αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αντίρρηση, συνάδελφοι, για το δεύτερο και τσάβα. Λοιπόν, κύριο, που δεν υπάρχει έργο με τον εργολάβο, δηλαδή. Το δεύτερο έκτακτο θέμα, ψηφίστε κατά πλειοψηφία. Εκτός της παράταξης του κυρίου Μόνιου και του κυρίου Μαγκέντου. Θέμα έκτακτο τρίτο. Ανάκτηση αδειών κατάρτισης κοινοβρίσκων πόλων. Κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, μιλάμε για τα καταστήματα της πλατείας. Δυστυχώς, υπάρχουν μερικοί καταστηματάρχες που το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι να εξοπλίσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο. Υπάρχουν λοιπόν καταστηματάρχες οι οποίοι προστάνε το 7, το 8, το 9, το 10 κτλ. Είναι ευτυχώς για μας, δεν είναι όλοι. Είναι όμως 6 καταστήματα τα οποία προτείνω ότι αν μέχρι και στις 10 Ιουνίου δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν κάνει κάποια ρύθμιση για τα χρέη που υπάρχουν, θα αναγκαστούμε να κάνουμε ανάκληση της άδειας των πεζοκαθισμάτων. Να ρωτήσω εδώ. Ερωτήσεις, αδελφέ. Κυρία Κασπέρα. Η Επιτροπή είχε μια Επιτροπή Καταστημάτων. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει τέτοια θέματα. Είναι το πρώτο είναι ο κύριος Τσοίτης που έχει την Δοδόνη, το δεύτερο είναι ο κύριος Κονταρόπουλος που έχει την Ατάσα, το τρίτο είναι η κυρία Βορεάκου που έχει την Κερσίδρα, το τέταρτο είναι, δεν θυμάμαι το όνομα του αυτός που έχει τον Πίτερ, Λάφκο λέγεται, και το πέμπτο είναι το Πόλης. 4-5 καταστήματα. Άλλο εάν δεν το ανέφερα, σημαίνει ότι έχει έρθει μέχρι τώρα σήμερα και έχει κάνει ρύθμιση. Αυτά που σας αναφέρω είναι η Δοδόνη, η Νατάσα, η Κλεψίδρα, το Πίτερ και το Πόλης. Και αυτά τα μαγαζέρια. Κοιτάξτε, η Δοδόνη χρωστάει το 9 και το 10. 5-400 χρωστάει το 9. Και 6.380 το 10. Η Νατάσα χρωστάει 10.150 το 10.
η κλεψίδρα χρωστάει. Το 7, το 8, το 9 και το 10. 3.000, 13.000, 66.400 και 14.500. Και το Πίτερ χρωστάει το 7, 8.250, το 8, 7.900, το 9, 9.500 και έκπληρος το 10 παραδόξους. Το 7, το 8 και το 9 το και το πόλης, παρόλο που κάναμε ρύθμιση, δεν τήρησε τους τρόπους με τους οποίους τους ζητήσαμε να καταλάβει το ποσό. Είναι το 10, το 9 και το 10, 9.700 και 7.800, αντίστοιχα. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Καταστημάτων έχει κλείσει το πόλο, δεν έχει καταργηθεί. Η Επιτροπή Καταστημάτων έχει μια σχέση με αυτά, δεν καταλαβαίνω. Απλώς συνέβη στα καταστήματα, το ξέρω, Δήμαρχε. Λοιπόν, πού απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο διαχωρισμό τη πλατεία κλπ. Σε ποια υπηρεσία ανήκει. Ναι, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω βάσει ποιων κριτηρίων δίνονται χώροι για τραπεζοκαθίσματα στα καταστήματα. Δηλαδή, όλοι κάνουν τις βόλτες μας στην πλατεία, βλέπουμε ότι τα τραπεζοκαθίσματα δεν υπάρχουν πάντα μπροστά από το ίδιο το κατάστημα. Ή καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να έχουν τραπεζοκαθίσματα έχουν. Όπως είναι παραδείγματο χάρη καταστήματα που είναι πάνω σε όρο. Και η ερώτηση που προκύπτει είναι, όταν ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους επιχειρηματίες της πόλης χρήματα που δεν πληρώνουν, έχουμε σκεφτεί μήπως εμείς ως Δήμος τους δημιουργούμε κάποιο πρόβλημα ως προς τα έσοδά τους. Φυσικά η απόφαση που θα πάρουμε θα είναι υπέρ των πολιτών του Δήμου. Αλλά μήπως είμαστε και εμείς μέρος του πρόβλημα. Τα μέτρα που παίρνουν, αυτό το έχουν καθοριστεί από το ένα, ανάλογα με το κατάστημα, με το πρόσωπο του καταστήματος, τη βαρυνότητα του καταστήματος, κάποιος που είχε προλάβει ορισμένα έπρεπε να πάρει σε κάποιο άλλο κοβάλλο. Έχουμε δώσει και σε καταστήματα που βρίσκονται σε όροφο, έχει πάρει ο άνθρωπο και έχει πάρει και συνηθίζεται όποιο ζητάει και α είναι σε όροφο να παίρνει και αυτό τα προσωπικά. Ναι, θέλω να σα πω μήπω θα ήταν καλύτερο να το αφήσουμε το θέμα τώρα ώστε να κοιτάξει η αντίστοιχη επιτροπή και εσεί. Κοιτάξτε του ανθρώπου, έχουμε πάρει 300 τηλέφωνα, έχουμε στείλει 500 τηλέφωνα. Δεν είναι αμφιβολία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι συνεπή. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Το ζήτημα είναι μήπω θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε το θέμα τη αναδιανομή τη πλατεία. Ο κύριο Στέφο. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να δούμε και πόσο η διανομή αυτή των τραπεζοκαθιστημάτων θα περιλαμβάνει και περιορισμό της έκθεσης τους. Διότι πλέον νομίζω είναι κοινή διαπίστωση η πλατεία μας και η πλατεία τραπεζοκαθιστημάτων. Όχι, δεν είπα να δώσετε παραπάνω, πανδύλια το λέω. Γιατί μιλάω για περιορισμό, τώρα δεν αφήσατε να δώσετε. Εγώ μιλάω για περιορισμό πια, δεν θέλω να κάνεις ακροπατήσεις, παρά μόνο να τάξει. Λέω λοιπόν, αν γίνει αυτή τη στιγμή, αν ένα καινούριο κατάστημα, δεν πρόκειται να πάρει, θα μοιραστεί αυτό το χώρο που έχουν. Αυτό ο χώρο που έχουν κάποια στιγμή. Η πίτα είναι συγκεκριμένη. Δεν μεγαλώνει. Η πίτα, μα δεν θέλω μεγάλο. Κάποια στιγμή το άσχημο δεν είναι. Το κάποια στιγμή είναι πολύ θεωρητικό. Κάποια στιγμή είναι πολύ θεωρητικό. Ότι η πλατεία. Είναι μια πλατεία τα προβλήματα. Τώρα μιλάμε για τα έσοδα. Ωραία. Αν πάρουμε θέμα στι καλέ χώρε και καλέ διακρίσει. Μια διευκρίνηση σα παρακαλώ. Του έχετε καλέσει του καταστηματάρχε αυτού και δεν έχουν ανταποκριθεί. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν έχουν έρθει καν να σα βρούνε, να μιλήσετε, να σα τίποτα απολύτω. Άλλο συνάδελφο δεν ερώτησε. Συγγνώμη, συνάδελφε, υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στο θέμα για να μην ο κύριο Τσιάπη, πάνω. Η κυρία Πέργη. Άλλος συνάδελφος, ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μουρδίνος, κλείνει ο κατάλληλος να ρωτήσω, ο κύριος Τσιάρτης. Έχει λυθεί μια ιδιωτική ιδιοκτήτηση και ένα γεράσιο ιδιωτικό καθεστώς. Κάποιος που είναι κύριος Τσιάρτης. Νομίζω ότι είναι η κυρία Πέργη. Οι άλλοι όλοι είναι εντάξει, υποχρεώσει μόνο αυτή η κυρία Δήμαρχε, δηλαδή οι άλλοι πληρώνουν κανονικά και είναι μόνο αυτή η εξετάζει. Όπως το είπα και εγώ, πρέπει οι άλλοι να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Σε καλύτερη. Δηλαδή δεν έχει γίνει μια ρεύση στην οποία την πληρώνει η άνθρωπη. Δεν είναι.
βάλουμε όλα αυτά. Δεν ξέρω και αυτοί που χρωστάνε για ποιο λόγο χρωστάνε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, μερικοί έχουν αναδεικνύσει και τους όρους της ρύθμισης και μερικοί δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου. Ο κύριος Μόσος. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι το θέμα αυτό πρέπει να τελειώνει με τα μαγαζιά. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα μαγαζιά δεν είναι τυχαία μαγαζιά, γιατί φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί προηγούμενο και έτσι θα υπάρξει γενικό πρόβλημα ό,τι έχει σχέση με τα έσοδα και με τα μαγαζιά και όλα αυτά. Ο κύριος Ουρήμος. Ο κύριος Τζολίτης, ο προσωπικός και το γεια σας. Τους περισσότερους και τους περισσότερους με γνωρίζετε. Έχω το κατάστημα Δοδόνη. Έχω έρθει στην πόλη σας το 1995. Ήμουν μέχρι πριν δύο χρόνια εντάξει το χρέωσό μου. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, από το Δήμο δέχομαι ένα συνεχές κυνηγητό. Όλα από το 2002 και μετά. Δικαιούμαι με βάση νόμου 70 μέτρα πλατεία και έχω 30. Ούτε η παλαιότητα εσύ γιατί είναι από το 95, ούτε προσοψήφιμη σήμερα. Ανταποκρίθηκα στην πρώτη μας το Δήμο. Πήγα και έδωσα ορισμένα χρήματα, αυτά που μπορούσαν. Τα πρέπει να πω να αναρωτιέται. Άτομα τα οποία πληρώνουν 15 χρόνια, τρελάθηκαν ξαφνικά και δεν πληρώνουν. Ή μήπως ο Δήμος έχει δημιουργήσει αυθαίρετο ανταγωνισμό μέσα στην παραλία. Είχαμε βάλει φώτα. Τα δικά μας τα φώτα τα ξυλώσαμε. Όλη η επάνω πλευρά της πλατείας έχει φως. Από πού φωτίζονται. Γιατί δεν τα βγάζει ο Δήμος να μας φέρει με καμπυλάκι. Όπως είμαι εγώ, όπως είμαι. Δεν ήρθα να σώσω τις καρέκλες. Γιατί οι καρέκλες εκεί που είναι άξιτες. Απλώς τις κρατάω να μπορέσω να πουλήσω το μαγαζί και με αυτή την πλατεία δεν πουλιέται. Με καθόλου πλατεία είναι καταδικασμένη. Κατηγορώ λοιπόν ευθέως στο Δήμο. Εάν το κατάστημα θα τον κλείσει, με κλείνει ο Δήμος. Όλα αυτά τα ρύθμιση. Δεν ήρθα. Την κάνατε ρύθμιση. Ήρθα στο Δήμο. Την κάνατε ρύθμιση. Τι σημαίνει, ποιος μπαίνει μέσα κάνει και ρύθμιση. Την κάνατε. Ήρθα στο Δήμο, κύριε Δήμαρχε. Έδωσα. Να μην τα συνεννόμεθα τώρα και η ζωή. Δεν είμαστε ξένοι. Ήρθατε να κάνετε ρύθμιση. Την κάνατε τη ρύθμιση. Όχι. Τότε τι, επειδή ήρθατε, τι σημαίνει δηλαδή. Εγώ λέω κάνατε ρύθμιση. Εμείς είμαστε απόλυτοι και σας είπαμε ή δώστε τα αυτά ή όχι. Σας είπαμε, δώστε ένα ποσοστό 40% από αυτά που προστάτε και τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε σε δώσεις. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό κάνει. Λοιπόν, μην έχετε παράπονα. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεστε είναι ο Δήμος. Σε όλα αυτά είσαστε εντάξει στο τελευταίο. Λέει ότι έχει δώσει κύριε Δήμαρχε, δεν είμαστε χιλιάδες. Έχετε εσείς κάτι εξοπλιστικό, έχετε ότι πληρώσατε. Πώς είπαμε να έχει πληρώσει. Πότε τι δώσατε 2,5. Μήπως να το ξαναδείτε. Τώρα δεν ξέρω πότε. Ήταν 20 μέρες τώρα. Παραπάνω από 1%. Αυτό είναι παραπάνω από 40%. Εδώ πέρα υπάρχει από την υπηρεσία. Ελέγξτε την υπηρεσία. Αν δεν καλύψατε το ποσό που σας είπαμε, τώρα μπορεί να προστάτε. Εσείς προστάτε εδώ πέρα 5,5, 7, 11.000 προστάτε. Και δώσατε 2.500, εγώ είπα να δώσετε το 40%. Και είπα ότι το μπορεί να ξέρει 15 Ιουνίου. Είπα λοιπόν από την αρχή ότι μέχρι τις 10 Ιουνίου δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ας έρθετε να δώσετε αυτά που σας ζητάμε από τις 10 Ιουνίου και εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Από την αρχή τοποθετήθηκα. Σήμερα περνάμε την απόφαση. Αν μέχρι τις 10 Ιουνίου δεν έχετε δώσει τα ποσά, τότε θα προχωρήσουμε στην ενεργοποίηση. Από εκεί και ύστερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνάδελφοι του Πορεία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στην πρώτη του μηνό. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Υπάρχει άλλος άνθρωπος που έχει αντίρρηση από εκεί. Με όχι. Το θέμα το 1-3 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με την αποχή της κυρίας Αφέλη, της κυρίας Κασημέρη, του κυρίου Στέφου και του κυρίου Ματή. Μισό λεπτό. Εμείς ούτως ή άλλως, αυτό είναι να ψηφίσουμε κανένα έκτακτο
Και η παράταξη του κυρίου Κούπα είναι για να αναφερθεί για όλα τα έκτακτα που ψηφίζει η Ελλάδα. Τέταρτο έκτακτο θέμα. Αδειοδότηση για την εγκατάσταση περιττέρου σε κοινό που στον χρόνο πεζοδρομίου και τη οδοχεία Σοφία μπροστά από το Δημοτικό Μεταλλαγή Νέα Μήνυση. Ο κύριο Δήμα. Κύριε συνάδελφε, μιλάμε για το ανθρωπολείο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του νεκροταφείου. Το ανθρωπολείο, όπως ξέρετε, αυτό πρέπει να έχει εγκατασταθεί εκεί τη δεκαετία του 70. Δυστυχώς, ψάξαμε, δεν βρήκαμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να επιτρέπει την τοποθέτηση του ανθρωπολείου στην είσοδο του νεκροταφείου. Υπάρχει όμως αντίστοιχα, υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία εγκρίνονται την ενοικίαση του. Λοιπόν, το ανθρωπολείο αυτό κάναμε ένα διαγωνισμό, ήρθε κάποιος που ανέλαβε το κηλικείο, ανέλαβε το κηλικείο, ήταν ένας νομίζω ο οποίος είχε προσέλθει το διαγωνισμό, αν θα κάνει κυρία Πέρνη. Λοιπόν, έγινε κάποια, από κάποιους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα δεν είχαν και όνομα, αλλά ήταν πι, κάπα, σίγμα, μη κτλ. Έγινε κάποια καταγγελία στην Πολεοδομία. Η Πολεοδομία αποφάσισε μετά από αυτοψία των υπαλλήλων της ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Πολεοδομίας, αλλά εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Μετά από νέες καταγγελίες, η Πολεοδομία το χαρακτηρίζει σαν αυθαίρετο το συγκεκριμένο ποιος. Εμείς λοιπόν κάναμε μια ένσταση στην Πολεοδομία, η οποία μας ζητάει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εγκρίνει την κατασκευή και την τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανθρωπολείου στο σημείο που θέλει να τοποθετήσει και από εκεί και ύστερα θα προχωρήσει τη διαδικασία γιατί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα για κατασκευές επινόμους στους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή περιττέρων του χώρου χωρίς οικοδομική άδεια κατόπιν όμως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάει βέβαια μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένταση στην ΕΠΑΕ. Εμείς τώρα ζητάμε να πάρουμε απόφαση για την άδεια και εγκατάσταση του ανόγου περιττέρων ώστε να προχωρήσουμε μετά μέσω της Πολεοδομίας για την αντιδότηση από την ΕΠΑΕ. Αυτό το ανθρωπολείο, για όσοι το θυμούνται, είπαμε ότι είναι τη δεκαετία του 70. Εμείς αυτή τη στιγμή το βρήκαμε εκεί. Ήταν μάλιστα καταλληλεγμένο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βγάλαμε σε δημοκράτηση και αυτή τη στιγμή είναι ένα έσοδο για το Δήμο. Δεν βρήκαμε εμείς, κυρία Πέμπτη, ψάξαμε, δεν βρήκαμε. Έκανε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το δικιάσαμε. Δεν βρήκαμε αποφάσεις που... Okay, το έστησε. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Πάρτος. Κύριε Δημαρχέ, διευκρινίστε μου κάτι σας παρακαλώ, γιατί το έχουμε καταλάβει. Λέτε ότι θα πρέπει ότι η βάση του άρθρου 19 του κόμματος 85 για κατασκευές σε κοινόπλους χώρους κλπ. Επιτρέπεται χωρίς οικοδομική άδεια κατόπιν απόφασης άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύσταση. Από εμάς τώρα εσύ καταλαβαίνω τι ζητάτε. Γιατί αυτό το κοινό και αυτό το ανθρωπολείο λειτουργεί. Πώς το έχετε δώσει αυτό, πώς το έχετε δώσει. Βάση του 19. Αυτό ήταν. Με ποια διαδικασία το δώσατε σε αυτόν τον κύριο ή κυρία που έχει τώρα και το κράτησε. Εγώ δεν το ξέρω. Διαγωνισμός έχει. Γι' αυτό ρωτάω, δεν διευκρινίστε. Ναι, από αυτό συγκεκριμένο. Δεν δόθηκε με ρεύμα. Να σα πω ότι ο διαγωνισμό έγινε τρει τέσσερι φορέ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από 2.000 πήγαμε και έτσι 1.500 και τελικά από τρίτα τα λύσαμε και δεν ξέρω καλά, 1.200. Δεν ήταν κανένα να το πάρει. Γιατί από ό,τι είχαμε καταλάβει. Και ήταν μια γυναίκα το οποίο μετά ξέρω από 6 μήνε που κάναμε τρει τέσσερι διαγωνισμού. Ο κύριο Πάρτο και μετά ο κύριο Τσιάδη. Προκύπτει για την ίδια την αρχική κατασκευή του πρώτου κοκόντα που λέτε ή έχει ξαναφτιαχτεί το... Ήταν την δεκαετία του 70, να με κάναμε την δεκαετία. Έχει ξαναφτιαχτεί πρόσφατα το... Απλώς ήταν μια λουμινοκατασκευή, η οποία με τα χρόνια που είχε παραμεληθεί, ήταν μια εστία μικροβίου και ήταν δεν μπορούσε. Και αυτός που ανέλαβε με δικά του έξοδα τοποθέτησε ένα καινούριο ξύλινο και ως... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πολύ το λεωφόρο στο δημοσιογράφο. Όταν καθίσαμε να υπολογίσουμε το πρόγραμμα, το κρίνει και το χαρακτηρίζει ως αυθαίρετο κατά τα ράβια στον άνθρωπο σχεδόν 19 και 85. Πώς εμείς εδώ δηλαδή δεν υπερκεράσουμε
την πολυοδομία που είναι καθήκη για τον νόμο και να κάνουμε άλλη απόφαση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη. Μετά που το θέμα ήταν ακαμπόδες και γι' αυτό δεν το άγγιξα. Στήθηκε λοιπόν το περίπτερο όπως στήθηκε, καλώς κακώς στήθηκε. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να νοικιάζουμε το περίπτερο αυτό χωρίς πολεοδοξία. Κάτε παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ σκάτε. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι παράνομο από την πολεοδομία. Έρχεται λοιπόν η πολεοδομία, λέει ο Δήμαρχος, και μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να τον υποδεικνύσουμε. Εδώ δεν θα καθίσει να το κάνουμε. Αλλά σκεφτείτε όμως, αν σήμερα παρουσιάζουμε σαν αναγκαίο την ομοποίηση αυτού του αφαιρέτου, γιατί παιδί αφαιρέτου πρόκειται πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί να μην το κάνουμε αύριο και σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης. Και επειδή εμείς είμαστε ο Δήμος, δικαιούμεθα να το κάνουμε. Αν το κάνει ο Δημότης, ο πολίτης, γιατί να μην το εγκρίνουμε και αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνουμε με αυτή τη λογική σαν να φάμε κύκλο. Στον οποίο κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να πούμε όχι. Και δεν θα έχουμε όλο το ιδιωτικό έλλειμμα με το μέρος μας. Προτείνω κύριε Δήμαρχε να ξανασκεφτείτε. Και μην μου πείτε τώρα επειδή το νοικιάσατε και επειδή έχετε έσοδα και μόνο. Διότι έχει αντισυλλογικές επιπτώσεις κάτι τέτοιο και κυρίως δείχνει από την πλευρά του Δήμου μη σεβασμό στην νομιμότητα. Το νοικιάζατε τόσα χρόνια πολλά χρόνια δεν είναι και δεν είναι. Τι θα πει εμείς. Τι είμαστε εμείς δε Δήμαρχε και το νοικιάζαμε. Αυτό ξεκίνησε όπως είπες από την δεκαετία του 70. Και εμείς και εσείς. Έκτοτε περάσαμε 45 βήματα. Κύριε Επιτρέπονται. Όλοι οι Δήμοι έχουν καντίνες. Ο μόνος Δήμος που δεν έχει καντίνες επίσης.
λέει πολεοδομία. Σα βγάζω αφιερωτική, δεν θα έχετε την άδεια. Που για το χτίσμα είναι παράνομο, δεν είναι σωστά. Γιατί δεν έχει προηγηθεί μια διαδικασία του Δήμου. Και εγώ είμαι ο κόσμο που με αυτήν την υπεύθυνο λαϊκό εγγραφείο σε εκείνη την περίοδο. Και ο αυτό ο άνθρωπο, όπω και εγώ ω μηχανού, με την 12 χρόνια, σιγά τώρα μην ψάχνουμε να πούμε αν είχε άδεια ή δεν είχε άδεια. Και μην έσωμε να έχει άδεια. Ιδιοσυνοδήμο που υπάρχει στην Καρδίνα και οικονομάει, ιδιοσυνοδήμο για το δημόσιο συμφέρον έξω από το εγγραφείο να στήσει ένα κιόσκι, είτε να τον νοικιάζει είτε να κάνει οτιδήποτε. Θα μπλέξουμε τώρα, να μην πω. Απλώς τυπολογομία κάνει λάθος. Τυπολογομία κάνει λάθος. Αυτό είναι το δόμο που τώρα έλεγα. Διότι τυπολογομία έστειλε ένα καφέ στο Δήμο και είπε αυτό είναι δική σας δουλειά. Επειδή κάποιοι ενδιαφερόμενοι της περιοχής και όσους θέλουν να ψάξουν το θέμα, ενοχλήθηκαν σκόγγρα. Παρακαλώ, πείτε στο συγκεκριμένο ανθοπολείο που δεν τους ενοχλούσε επί 45 χρόνια, το πήρε κάποια από απέναντι. Που διατηρεί και κατάστημα απέναντι, αυτοί και έδωσε στο διαγωνισμό, άρχισαν οι διατηρητικίες. Και στείλανε τα βουβού, σουβού, φουσού, όνομα και επώνυμο λέω αυτά, στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης, είπε ο δήμαρχος προηγούμενα, και δεν πολλοδομία στέλνει την ποιότητα και λέει κάτι ότι θέλετε είναι δική σας δουλειά, υπάρχει μέσα το έγγραφο. Μόλις το έστειλε ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, έχω μια καταγγελία όπου 20 ονόματα ξουφού, μουσού. Λέει, άσε να το δούμε ξανά. Και λέει, δεν βγάζετε και μια άδεια. Το βγάζω αυθαίρετα, αλλά βγάλετε μια άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για το θεραπεύσουμε. Είναι τόσο απλό το θέμα. Μην βγάζουμε και τα μάτια τώρα στο δικό μας χώρο και στο δικό μας. Το εννοώ το δημόσιο χώρο είναι το δημοτικό. Από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα της οικοδομικής άδειας,
πιστεύω ότι ο Δήμος δεν πρέπει να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, έστω στηριζόμενο σε ένα άρθρο του ΓΟΚ, το οποίο αύριο μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να προσβληθεί η οποιαδήποτε απόφαση και να σύρεται ο Δήμος στα δικαστήρια. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν και παλιότεροι από μένα, όπως και οι παλιότεροι από μένα, που είναι διαψεύδιστοι. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, εάν θα έχουμε περιπέτειες και θα συνόμαστε στα δικαστήρια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η Λαμπράκη δεν προπέκτεται τις αποφάσεις. Θυμούνται οι παλιοί και μας έχουν επιβαρύνσει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές στα δικαστήρια για τέτοιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, άρα πρέπει να το σκεφτούμε πιο σοβαρά. Μελετήστε το, εδώ είμαστε, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Γιατί τόσο πρέπει να το άρον, άρον, να ψηφίσετε. Είναι παιδιά πρεμούρα για το Είπα ότι μετά την απόφασή μας, αν την πάρουμε, θα πάει στην ΕΠΑΕ. Όχι, όχι. Σημαίνει ότι αν δεν είναι νόμιμο, δεν θα το έχουμε. Όχι, όχι. Αυτή η διαδικασία θα είναι προηγουμένως. Φέρετε το μαζόμενο. Ούτως ή άλλως είναι έκτακτος. Δεν έχει λευκό, όχι. Δεν ψηφίζουμε κανένα έκτακτο. Κύριος Κατζαλιγιάννη. Ναι. Είμαστε μητάς. Είμαστε βλαχομπαρόκτοι. Είμαστε βλαχομπαρόκ, δεν είμαστε του Λεπτού. Όχι. Κυρία Μάτρου, δεν είπαμε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε τα έκτακτα. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, συνάδελφοι. Το θέμα πέντε ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, εκτός παρά τα ψηφίζει. Αυτή είναι η περίσσα διέλευση. Το θέμα είναι...
ασύνδεσαι. Σωστό. Με το χέρι σου κάνει την πεσίδα έτσι κάτω. Κατέβασε. Το λίγο αριθμό. Απευθείας ανάθεση ποσό 45.000 ευρώ σε εταιρεία τροφίμων, παιδιά, συγκρότηση και επιτροπή διευθύνση των ευρώ και αδίωση περίπτωση. Κυρία Κοπάκη. Νομίζω ότι έχετε μιλήσει ο κεφαλής του κυρία Κοπάκη, θα πάρει το λόγο τώρα και θα το εκπονήσει. Κύριε Συνάδελφε, νομίζω ότι το ξέρετε το θέμα. Έχει ξεκινήσει το παρελθόν ομόφωνα. Όχι, εμείς. Θα δοθούν τα χρήματα σε εταιρεία τροφίμων που θα τα δώσει αφίστηριους. Όχι. Τα έχουν πάρει, θα με πει τα υπόλοιπα. Καταρχήν έχω ενημερώσει τον επικεφαλή σας, αλλά ανεξαρτήτως αυτό θέλω να σας απαντήσω. Εμείς, με βάση και τις υποδείξεις της αλλά και όπως τόσα χρόνια το κάνουμε, χρήματα δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανένα εξυπηρετούμενο. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα όλων όπου έχουμε και τα πιστεύετε ως τα ματιά της. Επίσημο φάρμακο καθένα. Δεν είναι κατά κοκκινενικά, είναι αντικειμενικά κατά αυτά. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσδώσουμε κάποια επιταγή, να το πούμε απλά, που βεβαίως γράφει επάνω των ποσών, γιατί το γράφει σε όποιους ενδιαφερόμενους, και αυτοί μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε, να το πάμε στο συγκεκριμένο σενάριο μάρκετ, για να μπορούμε να πάρουμε τρόφιμα. Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος τρόπος επίστασης. Το τοποθετήσει να έχει ο κύριος που μας έχει ζητήσει, άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση. Ο κύριος που μας έχει τοποθέτηση, άλλος συνάδελφος, ο κύριος που μας. Πράγματι, η κυρία αντιδήμαρχο που πήρε τηλέφωνο τη Μεγάλη Τρίτη, μου έθεσε το θέμα ως εξής. Ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα, αρνήθηκαν, δεν ήρθε κανεί στο διαδοχείο, μάλλον αυτό που είπε, και δεν προλαβαίνουμε δεδομένου ότι πα κανεί σε 4 μέρες, παρά μόνο αφήσουμε το δωρό, δηλαδή πα περιπτώσει αφήσει το δωρό του, θα το κάνουμε απευθεία ανάπτυξη για να πάρουν οι άνθρωποι τα χρειαζόμενα, όπω ακριβώ έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είπανε βεβαίω ότι έχουμε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό πρέπει να συμβεί. Αυτή τη στιγμή παίρνω το λόγο, κυρία Γιακουβάκη και κυρία Δήμαρχε, για να σου πω το εξή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καταπάγει η Ανταρκτική, έρχεται Χριστούγεννα και Πάσχα. Θα έπρεπε ίσως να το έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο και να έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία νωρίτερα. Δεν το κάνατε, Μεγάλη Τρίτη δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Τι να λέγαμε, ότι δεν πρέπει να δοθούν τα χρήματα αυτά που έχουν ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτετελεσμένο μα φέρατε και σα παρακαλούμε μην μα ξαναφέρετε. Κύριε Βαπίση. Μισό λεπτό κύριε Κόγιο, γιατί κύριε Βαπίση και μετά θα πιέσει. Κύριε Βαπίση. Ότι εδώ πέρα δεν εξετάζουμε την πρόθεση. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση όπω την πρόθεση και προφανώ για του σκοπού που γίνεται. Όμω, με τη συγκεκριμένη τρόπο που γίνεται. Και όχι μόνο εδώ πέρα, ξέρω γίνεται γενικότερα και για αυτή την πρακτική. Είναι σαν να λέμε σε αυτόν ο οποίο είναι η αιτία του κακού να πει στον άνθρωπο σε τέτοια κατάσταση, αλλά παίζει και φίλο των αγώνων, εμεί δεν μπορούμε να τα συμμετέχουμε στην κουλτούρα. Δεν μπορεί ο Βελόπουλο, ο Μαρινόπουλο και ο κάθε ένα, ο οποίο και γνωρίζουμε έτσι σε τι καθεστώ που έχουν εργαζόμενοι εκεί πέρα. Και ότι εξαιτία αυτών, γιατί έχουν δικά του κέρδη, έχουν βρεθεί οικογένειε σε αυτή την κατάσταση, ότι δεν το παίζουν, ότι έχουν και πλέθμα εισδήματα, συγγνώμη, δηλαδή είναι και κορυφαία, δηλαδή και του ζητήσουν ανθρώπου αυτού. Ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί μια μεγάλη ανάσα για αυτού στην κατάσταση που βρίσκονται, αλλά αυτό το πρόγραμμα είναι ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι το έχουμε ψηφίσει. Αν ήταν και εγώ, τώρα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Παραλαμβάνω, ω προ την πρόθεση δεν είπαμε, δεν είπαμε μια αντίληψη. Αλλά ω προ την πρόθεση δεν είπαμε μια αντίληψη. Το κοινό σα εξηγούμε για την πρόθεση. Κυρία Κουβάκη. Καλησπέρα, δεν θέλω να σα κουράσω, αλλά τώρα ξέρετε πολύ καλά το πώς εργάζομαι με την προσωπικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, ξέρετε
σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση αν δεν έχουμε συγκεντρώσει τα απαραίτητα καρδιά όλων των ανθρώπων. Και δεν είναι σωστό να γίνεται ακόμη και δεν είναι ψηφισμένος ο προϋπολογισμός, να γίνεται αυτή η διαδικασία π.χ. τρεις μήνες πριν, δηλαδή τον Γενάρη. Γιατί, τον Απρίλιο του Πάσχα προσκύθεται, ακούστε με τι θέλει. Μέχρι και την τελευταία μέρα, όποιοι άνθρωποι γίνονται να προσθεθούν. Δεν είναι λοιπόν γιατί αγνοούν ή θέλουν να σας προκαταλάβουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται δύο φορές τον χρόνο όπως είπατε και ενδιάμεσα δεν έχουμε καμία δυνατότητα να καλύψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή την ανάγκη αυτών των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο λόγος. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Αρτής, και με τι μου διαφωνείτε, συμφωνείτε, εκείνο το οποίο υπάρχει ως ανάγκη είναι το αποτέλεσμα. Θα τους δώσουμε ή δεν θα τους δώσουμε. Γιατί αν πάμε να αιτιολογήσουμε όλα αυτά που μπορεί και συμφωνώ ότι προκαλούν, καταρχήν δεν είσαι κανείς ότι μας χαρίζουν τίποτε. Απλώς δεν συμμετείχαμε για τους δικούς τους λόγους. Ούτε εγώ θα απαντήσω για αυτούς. Εμείς θα τους πληρώσουμε. Δυστυχώς η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Μακάρι να δίνετε μόνο λεφτά. Έτσι κάνουμε στο παλαιότερο. Δεν μας επιτρέπεται, απαγορεύεται. Η έλεγχη είναι να του δώσουμε τίποτε. Συμφωνείτε να του δώσουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτή την ευαισθησία πρέπει να την έχει ο κόμμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν διαφωνώ για την παρατήρησή μου και για τον εαυτό μου ότι έχουμε μεγάλη ευαισθησία προ τα πάντα. Αυτό είναι το κοινό. Ευχαριστώ. Κύριε Σάρα, στο θέμα. Με την αγωνική ψήφο του κυρίου Μαθή, του κυρίου Κούβα, δεν θα ψηφίσω αρνητικά, θα ψηφίσω λευκό διαμαρτυρόμενος ή μάλλον θέλοντας να κάνω πιο εμφανές την κυρία αντιδήμαρχο αυτό που είπα. Να λαμβάνει τα μέτρα της νωρίτερα. Ασφαλώς έχουμε ψηφίσει. Είσαστε ένα καθόλου, κυρία. Να σας πω κάτι, τον εαυτό σας εκθέτει. Και την παράδοξή σας. Γιατί αλλάξατε τα πουσέτα που έπρεπε. Αλλά δεν παρουσιάζονται για άλλη σημαίνει και αποχώρησε ο κύριος Πάσκαλ. Έτσι πήγα να κάνω να μας ορίσει. Κύριε Γακουμάκη. Έλα, τώρα είναι η νέα κυρία Τελουγιάννη. Ναι, κύριος Συρίγος. Ναι, κύριος Σουρδίνος. Όταν κάποτε θα πάμε στις 16 σελίδες, εγώ είμαι τα πάντα τώρα όμως. Για να σας έχω δει τουλάχιστον. Γιατί γίνεται θέμα κάθε φορά που έρχεται για αυτούς τους ανθρώπους.
Πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δήμαρχος σε μια αλλαγή κωδικού και μάλιστα προς τα βελτίω. Εμείς όμως πολιτική μας θέση είναι δεν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και συνεχώς καμία αναμόρφωση του προέρχεται. Υπάρχει άλλη αντίρρηση, συνάδελφοι. Με την αντίρρηση, με την αρνητική ψήφο της παράταξης του κυρίου Κούπα, το θέμα 2 ψηφίζω για τα πλειοψηφία. Θέμα 3. Αποδοχή του ποσού 151.400.458 για την κάνει το λειτουργικό ανακόμιση των νέων του Δήμου Νέας Μύρνης, κατανομή και διάθεση του ποσού 151.400.466 στις ενιαίες χωρικές εκδοχές του Δήμου Νέας Μύρνης. Κατανομή και συναρτήτες της Την ημέρα, την ενοικίαση αυτό το χώρο, όταν
Μεσίνας, στο Δήμο Νέας Μύρνης, και αυτό το λέω αρνητικά, να γνωρίζει το στοιχίζει γύρω σε 1.800 ευρώ ημερησίως. Το κίνημα είναι χαμηλό. Είναι μια κοινή πορεία των συλλόγων, το σκεπτουμένο με τον Δήμο, στην πολιτική αυτή κοινωνική παροχή στους εργαζόμενους γονείς. Και νομίζω ότι σας έχω καλύψει, αν πείτε κάποιες ερωτήσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή την ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη και το εξής, ότι όλο αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Δήμο Νέας Μύρνης συνολικά γύρω στα 25 με 30 χιλιάδες ευρώ, που αν το βάλουμε σε μια απλή διαίρεση με τα παιδιά που το προσεδεί, ο Δήμος Νέας Μύρνης πρημοδοτεί τον κάθε παιδί κατοίκου ή δημότη μας με 15 έως 20 ευρώ για αυτό το πρόγραμμα. Κυρία Κασημέρη, ο κύριος Στέφος, ο κύριος Κούπας. Αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Έλα. Ευθεία συνεννόηση με τους εκπροσώπους του συλλόγου.
θα μου πείτε, εάν το αποσυμβατώ την εξήλωση. Πόσο εγώ δεν σημαίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, και το ξέρετε πολύ καλά, θα δεν σημαίνει αυτό. Κύριε Στέμπα, για μια ερώτηση. Ο κύριος Κούπας και κύριε Αρχιάς, ερωτήσεις, κύριε Κούπα. Πώς είναι το άνθρωπο. Για πεντάκι. Ένα, ένα. Να δύο μισό. Είπατε προηγουμένως ότι από τα κρουφία που θα πάρει τα ποτέ, θα πάρει τα παιδιά, το ποσό σώρει. 50 είπαμε. 70, συν 40 είναι 50 και 60 είναι. Μέσω τιμής. Αυτό, ε. Συνολικά, το πρόγραμμα αυτό, πόσο θα προστίσει, πόσα χρήματα θα εκταμείψει ο Δήμος από τα χρήματα. Προπονητές, γυμναστές, οι άνθρωποι που ασχοληθούν με τα παιδιά 45 μέρες. Ποιοι είναι αυτοί. Έχουν προσπαθεί να προσπαθούν με ποια διαδικασία, ποια παιδιά θα φιλοξενήσετε. Φιλοξενήσετε με τα παιδιά της Νέας Μύρνης. Παίρνετε παιδιά και από αλλού, από άλλους Δήμους. Τρίτον, φυλάδια, για να γίνει γνωστό αυτό. Βγάλατε, θα βγάλετε το κόστος των φυλαδίων είναι μέσα σε αυτό το ποσό εδώ. Ο κύριος Σεβίβας. Έχω απαντήσει και στον κύριο Στέφο, νομίζω σαφώς, ότι και σε άλλους που ρώτησε την άλλη συνάδελφος, ότι το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο συνολικά 25 με 30.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι αν εισπράττουν το 80.000 ευρώ ή 70, θα στοιχίσει γύρω σε 15 με 30.000 ευρώ. Είναι σαφής η διαφορά. Συνολικά το πρόγραμμα μαζί με τα 40, μαζί με όλα τα άλλα έσοδα θα στηρίξει γύρω στις 100.000 ευρώ. Θα εισπράξουμε το 75, άρα λέω ότι θα χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα με 25.000 μας. Αυτό είναι, αυτό είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Το κόσμο που θα απασχοληθεί είναι άνθρωποι που εργάζονται ήδη στο Δήμο, καθηγητές φυσικής αγωγής, συν έξτρα προσωπικό που θα προσληφθεί με διαδικασίες ορίζοντα. Εργάζονται όμως που εργάζονται με ποια σύνταξη. Εργάζονται στη βάση μισθωσίας του κοινωνικού. Δηλαδή, κύριε Τσίμαρ, το παρελθόν τα γυμναστήρια αυτά δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα χρειάζεται να μας προσληφθούν. Παρακαλώ. Gracias.
Ο κύριος Κούπας τοποθέτησε, ο κύριος Κουτελάκης, άλλος άλλος τοποθέτησε. Από το πρώτο μόνο του κύριου Κουτελάκη. Ο κύριος Κούπας. Ακούστε κύριοι, σαφώς σαφέστατα όπως και τα άλλα χρόνια έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της αναγκαιότητας του προγράμματος των ανθρωπιακών όπως το ονομάζει ο κύριος και όπως το ονομάζει και η Δημοτική. Πράγματι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει τις αυτές τις ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και έπρεπε να γίνει. Κύριε Σερίκο και κύριοι της Δημοτικής Αρχής, μιλώ απόλυτα ειλικρινά και μιλώ όπως το αισθάνομαι. Νομίζω ότι και δεν θέλω να λαϊκίσω, το πάρεις για λαϊκισμό. Θέλω να καταλάβετε και θέλω η νοοτροπία σας από εδώ και πέρα όλων όσων ασκείτε εδώ μήνες. Να είναι διαφορετική, θα περίμενα να είναι διαφορετική. Μου είπατε προηγουμένως ότι θα εισπράξετε από τα παιδάκια περίπου 75 με 80.000. Θα περίμενα λοιπόν σήμερα σε αυτή την οικονομική συγκυρία να ρυθμίσετε το κοστολόγιο σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερβείτε το ποσό το οποίο θα εισπράξετε. Γι' αυτό λοιπόν θα πω όχι, βεβαίως όχι για την πολιτική. Η πολιτική και την εκκρίνουμε και λέμε ότι καλώς την διάθεση. Ο κύριος Τσιάκης θέλει μια παρέμβαση και ο κύριος Κουτελάκης. Εγώ ήθελα απλά να πω το εξής, ότι άκουσα και δύο συλλόγους που θα προηγηθούν. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους συλλόγους που έχουν και αθλητικές καταστάσεις. Γιατί στις σημερινές εκλογές της ύφεσης έτσι κρατάνε το πρωτοβουλίο του νεολαία του για να είμαστε μια και πιο άνθρωποι. Πιο δυναμικοί που θα τους ακούσουν δύο συλλόγους. Αυτό ήθελα να πει. Ο κύριος Κουτελάκης. Είναι 250 επί 40 μέρες. Είναι δίπλα.
Καταρχάς, να πω ότι είναι άσχημη τουλάχιστον μια αναφορά που έγινε στον λεγόμενο Βασιλίδη. Νομίζω ότι βλέπω ότι και ο κάπου ότι στα σοβαρά θέματα απουσιάζει, ειδικά σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην βγάζουμε τελικά εύκολα συμπεράσματα. Γιατί εδώ εγώ είμαι και άμα το μέλο εκπροσωπήσει. Παρακαλώ. Εγώ είπα ότι είναι άστοχο το σχόλιο και δεν ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν ισχύει. Και πέρα προφανώς ο καθένας λέει ότι θέλει και κρίνεται για αυτά που λέει και για το πώς αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά των υπολείπων. Επί της ουσίας τώρα του θέματος. Φαίνεται ότι ο Γιώργος Κουτελάκης έχει πρόβλημα όχι μόνο όταν διαφωνούμε με όσα εισηγεί την Δημοτική Αρχή, αλλά και όταν συμφωνούμε. Σιωπηλά. Και υπερψηφίζουμε. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι το ζήτημά του είναι ότι θα ήθελε να μην δείχνουμε αυτή την οικονομία στη συζήτηση και να, να τοποθετούμαστε και θετικά προ συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς λοιπόν, επειδή ο ίδιος το προσλαμβάνει αυτό ως υπεκφυγή, για μένα ήταν απλώς μια οικονομία σε μια συζήτηση και θεωρώ ότι το σημαντικό είναι οι διαφωνίες να κατατίθεται και όχι οι συμφωνίες. Αλλά εμπάσχεται το δέχομαι, γιατί εμείς θεωρούμε ένα αξιόλογο πρόγραμμα. Οι διαφωνίες μας πρέπει να είναι επιμέρους, Θα ήθελα όμως, όπως ζητάει ο Γιώργος, την ρητή και σαφή συμφωνία μας και το ποινοσφαίρο, να είχα και από εκείνο και από την Δημοτική Αρχή τη ρητή και σαφή αποτυπωσία της στρατηγικής του κ. Χατζατογιάννου, που για τρίτο συνεχή μήνα επιμένει και να μην απαντάει στην ερώτηση που έχω καταθέσει και να μην δίνει τα στοιχεία που του έχω ζητήσει για τις συμβάσεις που έχουν συνάψει και για τον τρόπο που έχουν συναθεί. Και να με συγχωρεί, αν εννοούσε αυτό, δεν θεωρώ καθόλου διαδικαστικά τα ρίσκα. Το θεωρώ απολύτως ουσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στην ουσία που θα ερωτήσω, έχουμε τοποθετηθεί και εμείς ως παράταξη και η κυρία Κασιμέρη και εγώ. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν την παρατήρηση που άκουσα προηγουμένως, ότι εμείς δεν έχουμε επίσης παράταξη της ουσίας. Και βεβαίως συμφωνούμε και συνεχούμε. Συμφωνούμε με αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε όμως, φαντάζομαι, το δικαίωμα και όσο αναγνωρίζει αυτό η συμπολίτευση, να κάνουμε τις επισημάνσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Και όταν μάλιστα είναι κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι. Ευχαριστώ. Εγώ μόνο μια ερώτηση να κάνω. Είναι σημαντική αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, δήμαρχο, υπάρχει ασφαλιστικό συμβόλαιο για αυτές τις μέρες όσον αφορά τα παιδιά, υπάρχει έτσι κάτι? Να απαντήσω ότι έτσι κάποιο ότι βεβαίω και υπάρχει με ατομοκρατική περίοδο των παιδιών για τις ώρες απασχόλησή του. Και μάλιστα έτσι για να πούμε και ένα παράδειγμα, πέρυσι είχαμε 2.000 ατυχηματάκια, όπως ιδιότητα ανυπομονής και κάποια δράματα που γίνανε και κάποιες άνθρωποι που πήγαν σε... Υπάρχει αντίληψη σε ένα και δεύτερο θέμα. Κύριε Πούπα, έχετε αρνητική αίσθηση. Ναι, το είπα, φάνηκε και από την τοποθέτησή μου. Παρεμπιπτόντος όμως, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε με. Έχετε κάνει τοποθέτηση. Όχι, γιατί αφήνει κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι να αρχίσω εγώ από τη συνάδελφο, την αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Νάνη, και θέλω να μεταφέρω στο σώμα ότι η απουσία της οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα στον περιβαλλοντικό σύνδεσμο έχουν κάποιες εκλογές και διαρκεί πολύ η ψηφοφορία. Δεύτερον, να πω μια κουβέντα στον κύριο Κουτελάκη. Πράγματι, κύριε Κουτελάκη, λέτε ότι οι πολιτικές πρέπει να κρίνονται από το αν είναι αποφελής ή όχι. Αυτό είναι το ένα. Αλλά πείτε μου εσείς, πόσες πολιτικές δεν είναι αναγκαίες και αποφελείς για τον κόσμο και όμως δεν μπορούμε να τις κάνουμε λόγω έλλειψης χρημάτων. Κατόπιν αυτό λοιπόν είναι εξίσου σημαντικό και
Και η επόμενη παράμετρος αυτών των θεμάτων, το κόστος δηλαδή. Κύριε Σιλάβη, υπάρχει αντίρρηση στο θέμα 4. Το θέμα 4 ψηφίζει το ομοφωνά. Όχι ομοφωνά, είπαμε, εμείς δεν το ψηφίζουμε. Έχουμε πει ναι στο θέμα 4. Το θέμα 4 εγκρίνει με τα πλειοψηφία. Με την αρνητική ψήφο του κυρίου, κάθε φορά διαμαρτύρουμε σε κάτι. Θέμα 5. Α. Έγκριση και διάθεση πίστας ποσού 3.100 ευρώ από χρονικό αριθμό. Τάδε με τη διοργάνωση του φεστιβάλ αθλητισμού. Β. Έγκριση περιγραφή υπηρεσία παροχή ηγετική άνοιξη και υπηρεσία ενοικίαση σε σκυρό ποδοσφαίρου. Όχι, αλλά είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα. Όχι. Πρέπει να πούμε. Σήμερα συμμετέχουν τρία θέματα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Εγώ θέλω μια διόρθωση να γίνει, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε σήμερα άλλη ημερομηνία. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ μεταφέρεται για τι 5 Ιουνίου και όχι για τι 28 που είναι την Κυριακή, για να προλάβουμε να γίνει, να υλοποιηθεί επιτυχώ. Τώρα, όσον αφορά τα έσοδα, περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κόστο είναι η ενοικίαση εστιών. Ενοικιάζουν γύρω στι 14 εστίε ποδοσφαίρου, οι οποίε φέρνουν μέσα στο γενικό γήπεδο του Πανελληνίου. Τα παιδιά παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ενήλικες και παιδιά παίζουν με ποδόσφαιρο και τα άλλα είναι η κάλυψη, τα οποία είναι μαζί με το φοιτητικό. Έτσι, ποιο θα το δώσει. Εντάξει. Για το θέμα μέλη, υπάρχει κάποια ερώτηση η οποία θα θέλω να διευκρινίσω ο κ. Αντιδήμαρχος το εξής. Τι θα λάβουμε, σύλλογοι, ομάδες με μονομένα άτομα, πρώτη ερώτηση. Δεύτερο, αναφέρεται ένα ποσό 600 ευρώ για ηχητική κάλυψη. Από ποια εταιρεία, από την Κωστίκου Αλισάου. Τρίτο, μιλήσατε ήδη για την ενοικίαση των εστιών ποδοσφαίρου, 2.500 ευρώ. Σαν πολλά δεν είναι αυτά τα 2.500 ευρώ. Άλλος άνθρωπος έχει ερώτηση. Κύριε Τσιάρχη, να απαντήσω και σε αυτό το λόγο. Κύριε Συρίγο, προτείνω να φτιάξουμε και μια ομάδα των δοσίων του Υπουργού Συνήθειας. Κύριε Συρίγο, θα απαντήσω. Κύριε Συρίγο, θα απαντήσω. Είναι δυνατόν κάθε φορά να πληρώνουμε το σωτήριο. Δεν θα τις κάνουμε.
υπάρχει δήμος που να πει. Που προβλέπεται για αυτό το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών είναι πολλές.
θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς και ξέρω τι σας λέω, με πολύ λιγότερα χρήματα και πολύ καλύτερο από ό,τι είναι. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά ελπίζω ότι για πρώτη φορά καλό είναι και δεύτερη. Θα είσαστε καλύτεροι αν το συνεχίσετε. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην πολιτική αυτή, λέμε ναι στη δράση αυτή, στη δραστηριότητα του Δήμου. Δεν μπορούμε να πούμε ναι στο ποσό των 4.000 ευρώ που σας έλεγα. Να έρθει να παρακολουθήσει για να κάνει και την όποια επικοδομητική και καλοπροαίρετο λόγο.
Επίσης, δεν είδα κανένα, υπάρχει τόση από αυτούς που ασκούν κριτική, την Πρωτομαγιά, όπου δέχτηκα και προσωπικά ιδιαίτερη κριτική από τον τύπο, στους πολιτιστικούς συλλόγους, που πραγματικά ήταν η θεματολογία πάνω στην οποία τοποθετήθηκε ο Σκούπας. Στις συλλογικές γιορτές, στην βραδιά του Τόμου Ασαρμίου, με αναφορετικά συγκροτήματα, στην Πρωτομαγιά τουλάχιστον 4-5 μέρες για μια αφιερωμένη στην παράδοση, και όχι μόνο στην παράδοση, είναι στην παράδοση της ελληνικής περιφέρειας. Στο θέμα και καταλήγω στο θέμα ότι ίσως να είχαμε λάθος προσέγγιση την περίοδο της Πρωτομαγιάς, για την οποία δεχτήκαμε την κριτική στο γεγονός ότι το πολίτη των 60.000 ευρώ το μηδενίσαμε ουσιαστικά και δεν κάναμε καμία συναυλία. Σας πληροφορώ ότι έχουμε γίνει δέκτες και ποσοτικών και ποιοτικών παραπώνων. Το ότι φέτος ο Δήμος Νέας Μήνης στην Πρωτομαγιά ήταν σκοτάδι. Δεν έπαιξε ούτε καν ένα συγκρότημα για την νεολαία. Και σας πληροφορώ ότι ιδιαίτερα η νεολαία αλλά και όλα τα κοινωνικά στρώματα έχουν ανάγκη, όχι να πάνε σε μια ταβέρνα, έχουν ανάγκη να ψυχαγωγηθούν, να εκτονωθούν λίγο μέσω ενός ποιοτικού πολιτιστικού προγράμματος που δεν τους διαμεινάζονται αν δεν διαθέσουν 20.000 ευρώ στην προηγούμενη κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν ίσως όταν λέμε υπάρχει κρίση, άρα λοιπόν να κατεβάσουμε τις διακόπτες, σκοτάζουμε λοιπόν τις όλες τις κοινωνίες. Αυτό αποφέρει εις βάρος των κοινωνιών. Αν το Δήμος Νέας Μήνης ήταν ένας Δήμος ελλημανικός, όπως γίνεται και στο Βίρονα, όπου το Υπουργείο τους απαγόρευσε κάθε είδους δημόσιες σχέσεις και πολιτικές δραστηριότητες, συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Αλλά εφόσον αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας είναι έγκλητος, νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και αποδείχθηκε από την πράξη. Και εγώ συμφώνησα να αποδείξει. Είναι μεγάλο λάθος και ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή να κατεβάσουμε τις διαμόρφωσεις στον πολιτισμό. Δηλαδή εσείς, ποιο είναι το όνομα σας που δίνετε με ευαισθησία, για να τα πούμε ομάδα μας, γιατί δεν με λέει εσάς.
Καλά είσαι. Κύριε συνάδελφε, το στομάχι του ανθρώπου να μην είναι γεμάτο με αστακό. Και του ανθρώπου όμως όταν είναι άδεια, υποθέτει. Μην οδηγήσουμε λίγο τις υπόθεσεις στην ψυχιά τους. Καλύτερα από το καταλάβει το να ξεφεύγουμε και να τα μόνο να λέμε τα δικά μας, παρά να κρυμνόμαστε μέσα στο σπίτι και να σκεφτόμαστε απλά δύο άντρα. Και σας απαγορεύω προσωπικά να γενικεύετε τα λέτε, τα λέτε. Και τι λέτε. Και δεν θέλω να Δεν ακούγεστε. Κοινωνική πολιτική, αν δεν πηγαίνει ο εργαζόμενος γονιός να πληρώνει χρήματα
σε ιδιωτικούς φορείς και να παίρνει οι υπηρεσίες από το Δήμο αντάρσεις των ιδιωτικών φορέων. Δεν το συνδέω, πιστεύω όμως... Μα και ο Δήμος θα χωριστεί κάτω και εμείς θα χωριστούμε 100. Συλλόγους έχουμε 100. Έχουμε 2, 5, 7 τμήματα. Και μαζί με τα 3.000 μας αποστάνε και ωφέλησαν. Κάποιοι εκδότες της πόλης μας, 150 και μας ένα σύνολο 100. Θα ήθελα να απαντήσω και το εξής. Περάσαμε τρία θέματα που αφορούσαν οι εκδηλώσεις. Έρχονται και άλλα θέματα του τμήματος αθλητισμού που αφορούν επίσης εκδηλώσεις. Σε κανένα από αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχετε δει, δαπάνια έντυπα, διότι προβλέψαμε για 10 τουλάχιστον εκδηλώσεις να δαπανίσουμε ένα ποσό της τάξης των 6.500 ευρώ στη φοιτητριά για έντυπα, αφίσες και προβολή αυτών των προγραμμάτων. Δηλαδή περίπου 800 ευρώ ανά εκδήλωση. Αν αυτό είναι σημαντικό ποσό, δεν αναφέρω στην παρούσα συνεδρία, και αναφέρω σε κάποια δημοσιεύματα που κάποιοι προσπαθούν να ενημερώσουν τους πολίτες της Νέας Μύρνης. Αν αυτό το ποσό είναι σημαντικό, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην πόλη και κάνουν φορείς ή σύλλογοι, πολιτιστικοί και αθλητικοί, είναι σπατάλη. Με πανό και άλλες δραστηριότητες. Αφήστε λοιπόν όλη αυτή τη παραφιλολογία περί δαπανών και ροκανίσματος του δημόσιου κλίματος του Δήμου για άλλους. Εμείς βρήκαμε ένα Δήμο διαλυμένο και παραδώσαμε ένα Δήμο πλεονασματικό. Συνεχίζουμε το πλεόνασμα αυτό, σκαλωγώντας τον κόσμο, κάνοντας κοινωνική πολιτική, παρέχοντας πολιτική στο άνθρωπο, στον πρώτο τον πολιτισμό. Κύριε Φούπα, ευχαριστώ. Υπάρχει ένα ωραίο light club που όπως πείτε καραμέλα. Ποιος καταλάβει, κατάλαβε. Το θέμα της άνθρωπης, αλλά και αυτό θα ήθελα να πω, τουλάχιστον σε μην προκαλείτε τώρα, μιλάτε για το σπατάλι δημοσίου κλίματος σε εμάς τώρα, είναι και μια πρόκληση που ξέρετε ότι εμείς εδώ πέρα παραλάβουμε ένα δήμο λιματικό τη στιγμή που ξέρετε ότι εμείς θα είναι και παρακάτω τη στιγμή που να πλέον να τις τάξει ως τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που ξέρετε ότι παρόλα αυτά, κυρία Πέμπτη,
κυρία Φέντρο. Το άρθρο 4 της συμβάσεως λέτε ότι στην παράγραφο 2 ότι ο ΕΚΤΑ υποχρεούται να ελέγχει την ημερομηνία βεβαίωσης του προμηθυνικού προκειμένου να αποδέχεται μόνο σε πρόθεσμες πληρωμές. Δηλαδή, αν πάει ένα γκαράζ καθυστερημένο στην ημερομηνία για δύο μέρες. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Ούτε και στο ΔΕΗ να πάτε και σε κλείσει τη στροχιά να πάτε, δεν την παίρνει αν δεν είναι μέσα στις ημερομηνίες. Δεν το κάνει μόνο για εμάς. Είναι γενική αρχή αυτή. Δεν μπορεί αν έχει κοιμήξει η ημερομηνία να πέσει. Κυρία Κύριε, ερώτηση, ο κύριος Τσιάκος ερώτηση, ο κύριος Κούμας ερώτηση, ο κύριος Άλλος Λάδος ερώτηση, ο κύριος Κασιμπέρος. Εγώ ήδη έχω πληρώσει από την τοπική αστυνομία, από την πολιτική αστυνομία, έχω πληρώσει ρήξη στα 7-3 μήνες. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι είναι τώρα. Μπορείς να υπάρχει τέτοια σύνοση, δεν ξέρω πώς θα υπάρχει. Και μάλιστα θα το πληρώσεις εντός μιας εβδομάδας, με πληρώνεις τα μισά κλπ. Αυτό είναι αναγκαστική για την αστυνομία και για την αρχαία μπορείτε να το κάνετε. Αλλά για κλίση της δημοτικής αστυνομίας δεν γίνεται. Τώρα το κάνετε από λάθο, δεν το ξέρω. Δεν γίνεται από κλίση. Μοιάζει πατήγραφο. Αποθεματικό αφαιρείται από τα έξοδα. Σήμερα θα μάθω το μαγνητό χρόνο από το φάρμακο. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ο κ. Σπάθος, εσείς
ευχαριστώ. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι δεν το μόνο και ένα τρίμηνο που είχε και πολλές εκλογικές αλλαγές. Σαφέστερη εικόνα για την πορεία των πραγμάτων, ίσως το εξάμηνο θα μπορέσουμε να έχουμε. Πάντως, μέσα στην ίσως, ό,τι φαίνεται να έχει κινηθεί είναι οι μισθοδοσίες. Ας πούμε, τα ανελαστικά και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει μάθει ότι είναι και ένα πρόκλημα. Συνολικά δείχνει δηλαδή τη πίεση που υφίσταται και με το μνημόνιο και με τον Καλλικράτη η τοπική αυτοδιοίκηση. Και μία ερώτηση. Βλέπω στα έσοδα ότι υπάρχει έτσι, στο δημοτικό 32-21 έκτακτα γενικά έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ από προηγούμενα οικονομικά έργα, το οποίο δεν είχε προϋπολογιστεί. Αν μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό ενημερωτικά. Τα έσοδα σε ΕΚΑ 32-21 κωδικό. Δεν
αυτό που είναι πραγματικό είναι χρήμα σε τράπεζα, χρήμα στο κεφάλαιο, περιουσία, όπως θέλει. Ένας είναι το χρηματικό υπόλοιπο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ χρηματικού υπολείπου, το χρηματικό υπόλοιπο και το θεματικό. Το χρηματικό υπόλοιπο είναι στα έσοδα. Είναι χρήμα, το χρηματικό υπόλοιπο, διαμορφώνει τα έσοδα του τύπου. Σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Πάντος, αν είπε πρόχειρος, το 1.03 είναι βεβαιώς με καταλόγου σε παρελθόντων ετών, είναι βεβαίως καταλόγου παρελθόντων ετών, αν είναι σωστός ή είναι χορηγήσεις, δεν είναι έτοιμος παγιούς, ας πούμε, το χώρο. Είναι πάντως έσοδα, γενικές, μπορεί να είναι και κρατικά, μπορεί μέσα σε αυτό να είναι και τμήμα κρατικών επιχορηγήσεων παρελθόντων ετών, κράτησε μια συμπλήρωση να είμαι πιο αναλυτικός την επόμενη φορά που έχω κάνει. Θα ήθελα να δώσω πιο σαφή απάντηση που είναι περισσότερο. Καμιά φορά αυτό ήρθε σε ένα κρατικό διάφορα έσοδα, γι' αυτό λοιπόν να είμαι αναλυτικός. Τώρα, θέλω να σου πω ότι ουσία θα έχουν οι απολογισμοί των επομένων τριμήνων, εφόσον έχει πει αυτή η διαδικασία παρακολούθηση τέλους του εκλογικού. Αυτό που έχω και τελειώνω να πω ως ένα σχόλιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος από θεματικό, δεν λέω το Μάρτιο, σήμερα, δεν λέω το Μάρτιο, από θεματικό, δεν λέω το Μάρτιο, λέω σήμερα, αυτό που θα πω είναι στο σημερινή, περίπου τα 7 εκατομμύρια. Αυτό είναι κάτι που θέλω στην τράπεζα. Στην κοινωνία. Από αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι σε προθεσμιακό λογαριασμό. Για να έχουμε περισσότερη τοποφορία. Και το υπόλοιπο είναι σε τρέχοντα λογαριασμό του Δήμου. Στο ταμείο κάτω δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν εντάγμα που πηγαίνει στις υποχρεώσεις. Πάνω από 300.000 ευρώ ήταν το 7 εκατομμύριο. Βεβαίως οι ανηλυμένες υποχρεώσεις του Δήμου που θα έρθει η σειρά του να έλαβαν το πληθυσμό είναι περισσότερο. Μπορεί να είναι στάξει το ενός εκατομμυρίου ευρώ. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση αποθεματικού στην τράπεζα με συνολικές και γεννημένες υποχρεώσεις του Δήμου, αν και τόσο έχουν ενταγματοποιηθεί, είναι εξαιρετικά καλή. Θα ήταν ευτύχημα, ο λόγος του Χαμηλού Σκόρου, θα ήταν ευτύχημα για το Δήμο, το Υπουργείο, είχε και ένα κατάλογο των επιμερούντων οικονομικά βήματα. Τότε πραγματικά θα ήταν ένα στοιχείο, δεν το λέω για να το κάνουμε πολλές φορές, γιατί υπάρχει μια συνεχής, ελπίζω να μην συνεχιστεί για αυτή τη φορά, αμφισβήτηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, την οποία μετά η αγωγή αφορά σας πω και να το τελειώσουμε και το εννοώ, και όποιος έχει διαφορετική αντίρρηση, δεν έχω καμία αντίρρηση και κατά μόνα στο γραφείο να τα συζητήσουμε. Ο Δήμος έχει 7 εκατομμύρια στην τράπεζα. Δώστα ένα δάνειο υπόλοιπο 4,5 εκατομμύρια τα οποία πρέπει 600.000 ευρώ το χρόνο. Άρα είναι ένα βάρος 600.000 ευρώ το οποίο θα πληρώσουμε χωρίς κανένα καμία φύση. Έχει να πληρώσει και γεννημένες υποχρεώσεις περίπου το 1,200 και έχει να εισπράξει, δεν λέω αυτά που είναι στη σφαλή, αυτά που είναι δεδομένα, αφήνω αυτά που βάζουμε στους ισολογισμούς υποχρεωτικά τα είναι σφαλή. Λέω αυτά που είναι βέβαιο ότι θα εισπραχθούν πάνω από 2 εκατομμύρια. Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Για το ειδικά. Λέω γενικώς. Το παρελθόν των ετών. Λέω γενικώς. Μας αφήνονται μεταξύ των ετών το 1,5 με 2 εκατομμύρια. Δεν είναι επισφαλές. Είναι ασφαλές. Είναι κάτι που θα εισπραχθεί ως ποσοστό επί των γεννηθών υποχρεώσεων των τρίτων είναι προς εμάς. Αυτή με λίγα λόγια είναι η οικονομική ισορροπία του Δήμου. Μπορεί κάποια στιγμή που θέλω να σας περάσω τώρα να την πούμε και αναλυτικότερα. Σε αυτό μέσα δεν προσθέτω καθόλου την περιουσία, την άνοιξη της περιουσίας του Δήμου. Που αυξάνεται ανάλογα με τις αγορές που θα έρθουν και όσο θα τις κάνει αυτές και όσο τις κάνει. Δηλαδή, θέλω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί να υπολογιστεί παρά όμως το φαίνεται από τους ισορροπισμούς και τελείως. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το σπόδι και το φιλίδι έχουν μια τεράστια περιουσιακή αξία. Δεν είναι τυχαία υπόθεση. Αυτό δεν μπορεί να φανεί τώρα. Αυτό όμως βγαίνει από το Δήμο, πηγαίνει
ουράνιο, αυτό τον οδηγό σα ξέρει την περιουσία του κατά το τμήμα τη κυριότητα αυτό το λίγο μέλλον. Άρα έχουμε αυτή την οικονομική κατάσταση, αλλά έχουμε και αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που δεν είναι υποδομέ. Δεν κάνουν καθόλου υποδομή τα δίκτυα, εκρατεία στην αγορά. Δεν έχουν εμπορικό να ξεπερνούν για να υπολογιστούν. Λέω και σε επίπεδο τη περιουσία. Αυτή είναι η σχέση με την κυβέρνηση σχέση. Αλλά δεν είναι ουσιαστικό αυτό ο υπολογισμό που λέω εγώ για να κοντίνω το μη. Ουσιαστικό θα είναι ο δεύτερο και ο τρίτο. Και ο τελευταίο που θα είναι περισσότερο τακτοποιητικό για να κλείσει η κοινωνία. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ενδεχομένω πιο ουσιαστική συζήτηση. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Βεβαίω υπάρχει τοποθέτηση. Ο κ. Περιμένη ή μετά. Ναι, θα αρχίσω με μία πολύ γρήγορη παρατήρηση. Το αποθεματικό της Γενικής Ανακεφαλαίωσης, κυρία Δήμαρχε, δεν μπορεί να είναι ποτέ λογιστικό. Διότι όταν μιλάμε για χρηματορροές, μιλάμε για καθαρά ρευστό χρήμα. Δηλαδή, καμία σχέση με γραφές ή πληρογραφές λογιστικής. Αν θέλετε να κοιτάξετε το αποθεματικό πρώτου μήνου, το οποίο έχει αναδικωθεί μέσα από τις λίστες του προϋπολογισμού, είναι στην προηγούμενη σελίδα ακριβώς και είναι γύρω στους 800.000 ευρώ. Πέραν αυτού, συνεχίζω λέγοντας. Και πιάνομαι από μία σας πρόταση ότι δείχνει ο απολογισμός αυτός να βελτιώνει την κατάσταση. Έτσι το λέτε εσείς, εμείς δεν έχουμε στοιχεία προηγουμένων απολογισμών ταμιακών, γιατί δεν το προέβλεπε αφενός ο Καλλικράτης, αφετέρου μας έχει κόψει την πρόσβαση στις οικονομικές υπηρεσίες και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα. Τώρα, και αρχίζουμε από τα έξοδα, τα έσοδα. Τα έσοδα, κύριοι συνάδελφοι, σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα τακτικά έσοδα του Δήμου Νέας Σμύρνης εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ, κυρίως είναι και έσοδα από κεντρικούς πόρους. Δηλαδή έσοδα στα οποία ο Δήμος της Νέας Σμύρνης δεν συμμετέχει στον εισπρακτικό μηχανισμό. Είναι αυτά που οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης δεν μπορούν να εισφύγουν με το ΣΥΑΤΟΣ. Επομένως, καλώς είναι εκεί που είναι και εισπράττονται κατά το 100%. Όσον αφορά όμως στα έκτακτα έσοδα, μέρος των οποίων είναι και από παρελθόντα οικονομικά έτη, σε αυτά ο Δήμος δείχνει την πραγματική αδυναμία του να τα εισπράξει. Δηλαδή, κυμαίνεται είτε στο 55% είτε στο 1%, χωρίς καμία διακύμανση ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Και η ερώτηση είναι, όταν ο Δήμος δεν αγχώνεται να εισπράξει έσοδα τα οποία βεβαιώνονται φέτος, τότε πώς είναι δυνατόν να κάνει έργα? Ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ λέω και ισχυρίζομαι με βάση των οικονομικών στοιχείων ότι δεν μπορεί να κάνει έργα διότι δεν έχει ρευστό για να κάνει αυτά τα έργα. Είτε δεν εισπράττει διότι δεν έχει την ανάγκη να πληρώσει. Δηλαδή χρωστάει στους προμηθευτές του και τα πάει παρακάτω. Εξού, και θα καταλήξω και εκεί σε αυτό το ίδιο σου που σα φέρω τώρα και λίγο αργότερα, ότι κρατάει τα χρήματα στο ταμείο. Μην πληρώνοντας λοιπόν τους προμηθευτές του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώνονται χρήματα στο ταμείο. Όσον αφορά τα έξοδα. Τα έξοδα χωρίζονται πάλι σε δύο βασικές κατηγορίες. Στα έξοδα χρήσης και σε όλα τα υπόλοιπα έξοδα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα έργα. Τα έξοδα χρήσης κυρίως, όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία και τις βασικές λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτά υπερκαλύπτονται, ικανοποιούνται στο 100%, δηλαδή ο Δήμος της Νέας Σμύρνης όσον αφορά τη μισθοδοσία την έχει καλοπληρωτής, δηλαδή και πληρώνει στην ώρα και πληρώνει ολόκληρο ποσό στους υπαλλήλους. Χαρακτηριστικά για τα πρακτικά και μόνα σας αναφέρω ότι και η ΕΡΕΤΗ, δηλαδή δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι, πολιτιστικών οργανισμών και δημοτικοί σύμβουλοι, πληρωνόμαστε βάσει των καταστάσεων στην ώρα.
Δηλαδή, όταν είναι να πληρώσει ο Δήμος τη μισθοδοσία και ό,τι λαμβάνουν οι αιρετοί τα παίρνουν, ενώ τα έργα δεν φαίνονται να πληρώνονται σε κανένα επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τα έργα, δυστυχώς δεν έχετε μπροστά σας όλοι οι συνάδελφοι το 40σέλιδο, θα δείτε ότι σε δύο βασικές υπηρεσίες του Δήμου της Νέας Μύρνης, που είναι η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία πρασίου, τα έξοδα τα οποία έχουν γίνει είναι μηδέν. Δηλαδή όλα αυτά τα έργα τα οποία επικαλείται η συμπολίτευση δεν πληρώνονται και η ερώτηση είναι είναι οι διαδικασίες ή απλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να πληρώνουν. Ο μόνος, και αυτό είναι, και αυτό είναι σημαντικό να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι, ο μόνος ο οποίος εισέσπραξε ρευστό, και δεν μιλάμε λογιστικά, είναι ο πολιτιστικός οργανισμός. Ο μόνος. Όλα τα νομικά πρόσωπα, όλες οι αντιδημαρχίες δεν εισέπραξαν πλήττωρο πολιτιστικού οργανισμού, ο οποίος πήρε 80.000 ευρώ ρευστό για να ικανοποιήσει τέλος πάντων τις οποιασδήποτε ανάγκες. Φτάνοντας στην ανακεφαλαίωση, θα δείτε, είναι προφανές εκεί, χωρίς να χαθείτε μέσα σε κωδικούς, ότι τα τακτικά έσοδα της τάξης των 5 εκατομμυρίων περίπου είναι αυτά τα οποία επαναλαμβάνω. Εισπράττονται από εξωτερικές, από το κεντρικό κράτος, είτε δίνονται από το κεντρικό κράτος και δεν μετέχει καθόλου ο Δήμος της Νέας Μύρνης. Θα δείτε παραλλήλου στα έξοδα ότι αυτά τα 5 εκατομμύρια καλύπτουν τα 4,5 των τακτικών εξόδων. Τα υπόλοιπα είναι ένα συσσωρευμένο ποσό, τα υπόλοιπα 4, το χρηματικό υπόλοιπο δηλαδή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα 4,5 εκατομμύρια είναι ένα χρηματικό υπόλοιπο το οποίο έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν πληρώνονται οι ίδιοι προμηθευτές. Και η ερώτηση είναι, αν αλλάξει η πολιτική του κεντρικού κράτους και δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να εισπράττει μέσω άλλων μηχανισμών και χρειαστεί να εισπράξει ο ίδιος με τη μειωμένη εισπρακτική ικανότητα των υπηρεσιών, πόσο θα είναι το διάστημα εκείνο μέχρι να δηλώσει χρεοκοπία. Αν τα βάλετε κάτω, ο Δήμος της Νέας Μύρνης και τελειών δεν έχει πλεόνασμα χρηματικό ρευστό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν αποπληρώσει τους προμηθευτές τους. Δώστε μας περαιτέρω πρόσβαση και θα σας βοηθήσουμε, όχι τόσο πολύ τους αντιδημάρχους, αλλά τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που υπερψηφίζουν τέτοια οικονομικά εργαλεία, να δείτε την πραγματικότητα και να βοηθήσουμε όλοι μαζί την πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγη ώρα αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πολύ λογικό και εσείς στη θέση μας να είσαστε, δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε και να μπορέσετε να τοποθετηθείτε. Είναι θετικά ή αρνητικά. Σήμερα το πήρατε. Τι σήμερα. Ήρθα βέβαια στην ώρα που καθόμουν εδώ πέρα, δεν το πήρα. Είναι αυτό που σου λέω. Μην τα βρίσκετε τόσο ανάλαστα. Κοιτάξτε, όλοι μπορούμε να είμαστε οι ώρες, κύριε Δημαρχέ. Δεν ήρθε, κύριε. Και γι' αυτό θα απολογείτε, κύριε Πρόεδρε. Άστε να μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Στεφάνου, μόνο θα τα καταφέρει. Μα πρόεδρος είστε. Να είστε εγώ. Κύριε Στέφο, επειδή αφορά το θέμα, το θέλω πιο πολλά, ότι την Πέμπτη είχε παραμυθεί, πήρα πολλές φορτικές να πούν και δεν υπήρχε προσωπικό, του κάναμε Παρασκευή, πρωί. Όσο προσωπικό έχετε, του λέτε, δεν έχετε πόρα να κάνει ο Σπενιώτης πάει γρήγορα. Τώρα ξαφνικά. Ό,τι θέλει. Εάν είχατε πάρει τηλέφωνο, να το ξέρω εγώ, αφού θέλετε εγώ. Καλά, και άλλη γιαγιά μου και καρόλια θα τα συγκρίνω. Δεν είναι έτσι καθόλου. Αυτό παρακαλώ, όταν παρατηρήσετε τέτοια έλλειψη άλλη φορά, να με ενημερώσετε προσωπικά. Με mail να τα στέλνετε. Με mail και με mail. Η ημερήσια είναι πλέον και στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Συνεχίστε. Η ημερήσια είναι ένα μετά που γίνεται. Εγώ τα πήγα τώρα. Η ημερήσια είναι ένα μετά που γίνεται.
Μην πρέπει. Έλα, πότε το πήγα στο σπίτι. Μπορεί να χρειάζεται, κυρία Αντιμετωπίδη. Πόσο ψέματα λένε. Άρα μένει μια σμήνη. Τι λένε ότι μένει εκτός. Εντάξει. Συνδόσιο πάντως και πάσε πάλι ενώ ο προϋπολογισμός είναι εκ των προτέρων υπολογισμός εσόδων και εξόδων, ενώ ο ισολογισμός είναι η σύγκριση εσόδων και εξόδων που αποτονίζει την ταμιακή αλλά και την περιουσιακή κατάσταση στη διάρκεια ενός έτους. Ο απολογισμός είναι η μεθοδική καταγραφή των λογαριασμών διακύσης. Έρχεστε λοιπόν σήμερα, κύριε, με έναν απολογισμό 40 σελίδων. Μας το πετάξατε πάνω σαν τραπεζίτες από συνάδελφος. Εγώ τον πήρα με διαμαρτυρίες από τον πόδερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό. Απολογισμός χρόνο σημαίνει, κύριε Διαμαρτυρίες. Πέρα από απολογισμός όμως πέρα από τους αρχούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σημαίνει συγχρόνωση ότι θα έρθει εδώ ο Δήμαρχος και θα μας πει ότι στη διάρκεια του τριμήνου, είναι λίγο το τριμήνο για να κάνουμε ασφαλή τα συμπεράσματα, σου πέρα στο δεχόμενο εν μέρη και το δεχόμαστε. Όχι, λέω. Τι του βγήκε καλά, τι προβλέπεις ο κύριος που περπάτησε μέχρι τώρα, τι προτεραιότητες έχει στο επόμενο, στο τρίτο τριμήνο. Είναι και αυτό το πράγμα που το πήγα την πέρασα. Τον έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών, πού βρέθηκε αυτό. Μήπως την αναγκαιότητα των δαπανών ή γενικά τις προτεραιότητες έργων και των ιδιών. Αυτό θα ήταν μια πολιτική κουβέντα η οποία γίνεται και έγινε υποτίθεται στον προϋπολογισμό. Σήμερα λοιπόν κάπως αλλιώς πρέπει να δούμε τα πράγματα. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό που στείλατε, κυρία Δήμαρχε, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κωδικών έχει 0 ενταφέντα, 0 πυροθέτα. Θα μπορούσε λοιπόν όλο αυτό το χάρτη, εάν κάτι καθίσει και το είχατε μελετήσει και εσείς ο ίδιος, προσεκτικά με τις υπηρεσίες σας, θα μπορούσε λοιπόν όλο αυτό το δευτέρι που κορεκόταν και φορά μια ολόκληρα στο τέλος. Μάλιστα, δεν είναι για την υπηρεσία, είναι για τα εισηγητικά του δεδομένου. Έτσι ώστε και η κουβέντα να γίνει επί της ουσίας και να καταλάβουν όλοι για να μπορέσουν να δουν τις 5 από ό,τι θυμάμαι στη δικιά μου εποχή, τα εισηγητικά θεμάτων των αρχηγών είναι επισκεπτόμενα με την ημερήσια. Πάνε μαζί. Και ρωτώ, βρίσκεις και τους υπογράφους, είναι εσύ ακόμα το κλασικό σφραγίδα, δεν βρήκα κανένα. Δεδομένου ότι έχετε ένα πλέσμα στην πρώτη συγκεκριμένη. Και έχετε πολλές φορές ο αντιδήμαρχος, ο νέα αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος. Και έχουμε συμφωνήσει σε αυτό. Το είπε και σήμερα. Το από την πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία για εσάς, όπως μας λένε τόσο απλό, είναι ότι υπάρχει στο εργασμό του Γενικού του Έξτρα της Ελλάδας. Σας μίλησε ο κύριος Μεχμέτσης, έκανε μια πολύ καλύτερη συγκάλεπτη παρακολουθία. Δεν είναι θέαμα αυτό. Καλύτερα. Δεν είναι τέξω από εκεί.
Φτιάχνουμε ομάδα για το σας παρακαλώ, κύριε Σύμβουλο, ομάδα σας έκανα λοιπόν ο κ. Περιμένης μία αναλυτική σύγκριση του πώς προήλθαν τα ποσά αυτά. Σας μίλησε συγκεκριμένα ότι εκείνο που κάνετε είναι να εισπράτετε μέσω των μηχανισμών του τράφου, να εισπράτετε λοιπόν όλα τα έσοδα που προβλέπονται από την χώρα. Αλλά θέλω να σταθούμε πάλι σε δύο βασικούς αριθμούς. Από το γράφει στην τελευταία σελίδα να διαβαλώσει. Εκείνο που φαίνεται λοιπόν είναι ότι πήρατε στο πρώτο τρίμηνο, εισπράξατε ως Δήμο στο πρώτο τρίμηνο από τακτικά και έκτακτα έσοδα περίπου 6 εκατομμύρια κατά χιλιάδες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν στο άδειο του. Είχατε έξοδα 4,5 εκατομμύρια. Η διαφορά αυτή είναι 1,5 εκατομμύριο, 1,600. Αυτό είναι που έχετε. Αυτό είναι που δημιουργήσατε στη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου. Χωρίς όμως να φαίνεται πουθενά εγώ μέσα και μπορεί να, δει, να μπορέσει να δει κανείς πουθενά προς το παρόν παρά μόνο στο τέλος. Ποιες είναι οι άμεσες υποχρεώσεις? Όταν λοιπόν εδώ έρχομαι και εισπράττω μόνο και δεν πληρώνω ή καθυστερώ, μεταθέτω σε ύστερο χρόνο όλες τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Επόμενο είναι να πει και κάποιο υπόλοιπο. Θα ήταν πιο σαφές αν μας λέγατε σειρά και πόσα χρωστάτε άμεσα σε προμηθευτές. Διότι εγώ αμφισβητώ ευθέως αυτά την ερώτηση του Κουδελάκη και τα αμφισβητώ με μια απλή αιτιολογία. Εάν κύριοι είχατε πράγματι όλο αυτό το αποθεματικό, αν αυτό ήταν το αποθεματικό, το εξτρέ, αυτό που δείχνει το εξτρέ της στράτου, το πλεόνασμα στην τράπεζα, στις 31 Τρίτη, γιατί καθυστερείτε κάποιες προμήθειες? Ξέρετε πολύ καλά ότι κάποιες προμήθειες, αρκετές προμήθειες, γιατί τα έργα έχετε να πληρώσει, να πληρώσετε προμήθειες. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Αν δείτε προμήθειες εδώ σε δύο, έχω άνθρωποι και διαμαρτύρονται στο Δήμα. Εγώ ξέρω μια-δυο περιπτώσεις. Εσείς ξέρετε πολύ περισσότερες και δεν είμαι εκεί από όλους που αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εσείς προσπαθείτε να συγκρίνετε το Δήμο και να πείτε και να γράψουν και διάφοροι σπεκουλαδόροι και να πούν τα παπαγαλάκια στις πλατείες. Ότι είσαι αυτό πολύ οικονομικά ισχυρός Δήμος. Δεν είσαστε οι ίδιοι, είσαι απαρκές ελάχιστες. Δεν είσαστε κύριοι. Και πείτε μου ό,τι θέλετε είστε. Δεν είσαστε κύριοι, είσαι απαρκές απανιά. Εάν θέλετε να σε... Εάν μας λέτε ότι πληρώνετε συνέχεια τους μισθούς των υπαλλήλων, ναι, αυτό το κάνετε. Αν λοιπόν συγκρίνεστε με δήμους που υδροκοπούν να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων την πρώτη και την 15η του κοινωνικού, πραγματικά είστε πρωταθλητές. Άλλα παιδιά αυτά. Μπορούμε να μιλάμε και με ρεύτερα παραδείγματα. Αν δεν δούμε ότι στο λεκάνο πρέπει να υπάρχουν και 10 δήμους που ορίζονται να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων, είστε σε πολύ καλή επίθεση. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Ακούστε, κύριε Δημαρχέ, να αρχίσω με μερικές παρενέσεις πραγματικά παρακολουθήσεις. Το τι γίνεται με τους αρχικούς, τους έρευνα λίγο πολύ, τους ξέρετε και εσείς. Τους ξέρετε και ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τους ξέρετε και εμείς τόσα τόσα. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πράγμα και το έχουμε προσθέσει κατά επανάληψη στις αγορές του και τους οδηγούς του κύριου Κουτεράκη. Ότι ο Δήμαρχος λέει σαν βάρκα σαν πανιά, τι παίρνουμε, τι μπορεί να μείνει να δούμε κάποιο έργο που θα κάνουμε. Αυτή την εποχή λοιπόν, με την δεινή οικονομική κατάσταση και δεδομένου ότι δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, καλό είναι να έχετε κάποιο απόθεμα και εγώ εύχομαι να έχετε, να είχατε αυτό το απόθεμα. Σας μίλησα ότι 1,5 εκατομμύριο είναι η διαφορά εισόδων εξάγων. Και φαίνεται εδώ μέσα, αδιάψωστο. Εκείνο που θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα και το οποίο δεν το είδα συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το κάνετε σε λίγο, κύριε Δήμαρχε, είναι να μας πείτε γιατί στο πρώτο τρίμηνο δεν ενεργοποιήσατε τις πηγές του Καλλικράτη, αυτές τις οποίες ο Καλλικράτης θέλει ως προαπαιτούμενο. Έχει και καλά πράγματα ο Καλλικράτης μέσα, δεν είναι διαθέτατο. Δεν αναρτήσατε στην ιστοσελίδα την οποία την έχετε χρυσοπληρώσει. Δεν μπορείτε να αναρτήσετε ούτε τα εισηγητικά των θεμάτων, ούτε τον προϋπολογισμό που πρέπει να τον πάρουμε στο mail κάποια στιγμή. Για να πω μόνο μερικά, αποφασίστε να κάνετε έναν εξυγχρονισμό των υπηρεσιών.
θα είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που θα προσφέρει. Και κάτι τελευταίο για το κόμμα αυτό, γιατί το μία συγκίνηση να δούμε. Των τετραγωνικών που δηλώνονται στα διαμέρισματα στη ΔΕΗ και αυτών που πραγματικά έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Έχω την αίσθηση ότι είναι μεγάλη ενδιαφέρουσα φορολογητέα η ΔΕΗ. Αυτό βεβαίως ξέρω ότι θέλει κόπο, θέλει συστηματική καταγραφή. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το εξέτασα και το προσπάθησα κατανοητικά στο κοντάρι του Δήματος, αλλά το εγκατέλειψα. Πράγματι είναι δύσκολο. Για να βάλω το προσαρμό, θα τη βάλει μπροστά, θα είχε τελειώσει. Για να σα πω και κάτι άλλο, μια και μιλάμε για λαϊκή πολιτική και για κοινωνική πολιτική. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το μέτρο που συζητάμε έχει πολιτικό κόστος. Το ξέρω και εγώ όταν το κάνω σαν πρόταση. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, το λέει η αριστερά σε όλους τους τόνους, ότι πρέπει να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Δεν πρέπει λοιπόν. Εγώ που έχω ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικά και το δείχνω 55 τετραγωνικά στη ΔΕΗ, να πληρώσω αυτό που αναλογεί. Όχι παραπάνω, αυτό που αναλογεί. Αυτό είναι δουλειά των Δήμων. Και αυτό θα γίνει, αν γίνει η Δήμα, θα είναι σημαντικό εξυγχρονισμό. Όπω και όλα τα άλλα που λέμε. Όταν σα κάνουμε ερωτήσει, γιατί δεν μα δίνετε γραφεία στο Δήμο, γιατί δεν τα στέλνετε τα έγγραφα ηλεκτρονικά. Όλα αυτά είναι εξυγχρονισμό. Αποφασίστε να τα κάνετε. Αυτό είναι το διακύβευμα της σημερινής συζήτησης που το απολύσουμε. Τα υπόλοιπα λεπτά, εμείς τουλάχιστον που έχουμε πάει, θα ξέρουμε, μας τα έχετε πει, σας τα έχουμε πει, τα έχουμε αφισβητήσει και θα κάνουμε το πράγμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κοντεβέρης. Το ίδιο, στο 8. Θυμάμαι παραπλέον ότι έχω κάνει 13 χρόνια, 16 φορά. Όταν μιλάς, όταν διακούονται, επειδή έχουν μια άποψη, τη σέβομαι την άποψη μου. Τα δικαίωμα να την κρατήσουν. Τι να κάνουμε τώρα, η ζωή του Δήμου μας είναι πέρα και έξω από αυτά τα οποία μας καταθέτει κάθε φορά και μετά το δικό μας ότι έχουμε μάθει οικονομικά. Αλλά σήμερα έχει πει ο Δημιουργάκη, δεν θέλω να φωτίσω τη συζήτηση με τον Βίκτορα. Σε σχέση με το πώς παρουσιάστηκε ένας, σε σχέση με το λέει ψέμα. Δηλαδή όταν ποιος περιμένεις μας λέει κρατάτε τις πληρώμες, πέστε μας ποιες πληρώμες κρατάτε. Δεν πληρώνετε τα έργα, όλα είναι πληρωμένα. Δεν πληρώνετε τους κομιδευτές, είναι όλοι πληρωμένοι. Αν τώρα μου λέτε για 10 και για 12.000 ευρώ που παρόμενα να χρωστάμε σε έναν κομιδευτή γιατί είχε πρόβλημα το ένταλμά του είναι πριν ένα χρόνο, μάλιστα το χρωστάμε. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια στην τράπεζα. Οι κίνητοι το αυτοούν, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει 7 εκατομμύρια στην πάει ο Δήμος άκρη το πληθυντικό να μένει 7 εκατομμύρια. Τους εξηγώ, τους κάνω στο γραφείο να τους αποδείξω. Δεν τα λέω για μου. Για την παράταξη και τους δύο συμβούλους. Το λέω για μια άνθρωπο είναι μακριά λοιπόν. Δεν έχετε λεφτά για έργα. Έχουμε 7 εκατομμύρια για έργα. Δεν χρωστάμε πουθενά. Δεν υπάρχουν προμηθευτές που να τους οφείλουμε. Δεν υπάρχουν εργολάβοι που να τους οφείλουμε. Τι πρέπει να κάνει για μου. Πέστε με έναν εργολάβο που οφείλουμε. Το οποίο θα έπρεπε να πάρει τα λεφτά του το Δεκέμβρη και δεν τα πήρε. Γιατί το πρώτο τρίμηνο δεν τα πήρε επειδή του είχε πει υπολογισμό. Και εγώ σα είπα πόσα λεφτά έχουμε σήμερα στο ταμείο. Που έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε από τον προϋπολογισμό. Όχι πόσα λεφτά είχαμε στην τρία τα Μάρτη. Εγώ σα λέω πόσο χρήμα έχουμε σήμερα στο ταμείο. Σήμερα είναι τέλος Μαΐου. Απρίλιο Μάιο είναι 2 μήνες μετά. Όλα τα έργα πληρώνονται κανονικά στην ώρα. Όλοι οι προμηθευτές της αποδείξης θέλουν να συνεργαστούν με το Δήμο της Νέας Μύρνης. Όσοι έχουν οικονομικές προσωπικές θέλουν να συνεργαστούν με το Δήμο της Νέας Μύρνης. Το να λέτε μπούδες δεν είναι το καλύτερο. Και εγώ θα ξέρω να πω ονόματα. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. 1,5 εκατομμύρια. Λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα. Άκουσε με τώρα γιατί σας λέω. Άκουσε. Το 1,5 εκατομμύριο τι είναι κούμπα. Είναι αυτό που προσθέθηκε στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου που διατηρούσε στις 31 Δεκεμβρίου. Γιατί είναι ο απολογισμός
Γιατί η κοινωνική αστυνομία ακόμη πρόσφατα στις χώρες από τον άξονα ήταν το πρώτο πρόβλημα. Δεν το συμφέρει. Δεν καταλαβαίνει. Είναι το κάθετο ταμείο των Μητροπών. 4,5 εκατομμύρια είχε ο Δήμος στο αποδεματικό του στην τράπεζα, όχι στο αποδεματικό του, στο χρηματικό του πόλη προς την τράπεζα και προσθέθηκε το 1,5 εκατομμύριο αυτού του απολογισμού. Εδώ. Στο τρίτο, το 30 Μαρτίου, ο Δήμος είχε 4,5 που είχε το Δεκέμβριο και 1,5 που εξοικονομήθηκε από αυτό το τρίτο. Δεν είπα γιατί εξοικονομήθηκε, γιατί δεν το έχουμε πει τα έξω. Έγινε το 6 από την ώρα που έξε να λειτουργεί ο προϋπολογισμός και τον 6-8 μετά το μάτι, έγινε 7 σήμερα. Πώς είμαστε εδώ, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Θέλω οι κύριοι να φέρουν το τι χρωστάμε. Να πάνε κάτω στις υπηρεσίες του, όπως εμποδίσουν αυτόν τον τρόπο εντολής. Να δουν τι πραγματικά χρωστάμε. Εγώ δεν είναι αυτά που λένε. Ότι ο Δήμος κάνει κράτηση πληρωμών. Πού το είδαν αυτό, ποιος τους έδωσε την πληροφορία και σε ποιον αναφέρονται. Δεν μπορεί να είναι στο δημοτικό συμβούλιο δημοσίδω για τον κύριο Νικάκη και τις υπόλοιπες εφημερίδες ότι κρατάμε τις πληρωμές. Πέστε μας ποιος εμπολάβος. Είναι απαιτή χρήματα από το Δήμο που το οφείλουμε και δεν τα παίρνει. Προχτές απαιτήθηκε εδώ ότι τα πέρασε μια δοσοκριτών. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Είναι πολύ δυνατόν ένας Δήμος που δεν έχει το αποθεματικό το δικό μας, που δεν έχει το χρηματικό υπόλοιπο. Να κρίνεται την οικονομική του κατάσταση από το αμπλήρω σε ένα ενταματικό χιλιάδο. Αυτό είναι έξω δυνατόν αυτό. Όπως λέω, τα κερδισία και ονούμα. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Στο τέλος και το λόγες. Δεν πήρα τα χρήματά του. Όπως συμβαίνει κάθε χρονιά. Πολλά από αυτά δεν θα είναι ευθυνάνει πάρες. Όχι ότι είχαμε πρόβλημα σαν μια τόσα πληρώσει του συλλόγου. Εδώ δεν εξοδεύεται περισσότερο. Α, εντάξει, δεν ξέρω τι. Κύριε Κουβά, 2,5 ώρα, εντάξει. Είπατε ψέματα στο πού όμως, ποτέ δεν λέω ψέματα εκεί. Ψέματα δεν λέω ποτέ. Είπατε ψέματα συνειδητά. Δεν θα μιλήσω, αλλά ψέματα δεν λέω ποτέ. Είπατε ψέματα στον ελληνικό, στον ελληνικό λαό. Ίσως, όχι από πρόθεση, ίσως επειδή δεν έχει ιδέα. Από οικονομικά, όπως εγώ δεν έχω ιδέα από φυσική. Ναι, 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 στη φυσική πριν να μ' αφήσεις να μιλήσω. Σε παρακαλώ. Εγώ δεν λέμε τα τσιμπουδιά. Θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Μιλάει προκλητικά και απαξιωτικά. Γιατί να προφερέστε τον λόγο και με κάνει να μην αφήσει. Μιλάει ο καθένας που ακούεις καλύτερα. Δεν πάει σε μένα, δεν θα το ξαναπεί. Αυτό που είπατε τώρα σε μένα δεν θα το ξαναπεί. Δηλαδή, για το κοιτάξεις και ειδικής. Όχι για άλλους λόγους. Για ποιο πράγμα. Εσείς που με έχετε επιδορήσει τόσο στη διαδικασία την προεκλογική με τους χειρότερους χαρακτηρισμούς που λέτε ότι εγώ μιλάω σήμερα προφυγικά, εσείς που δεν μου ζητήσατε μία συγγνώμη για όλα αυτά που γράψατε και που είπατε, που λέτε εμένα ο ποιητής σας πει ότι δεν λέτε την αλήθεια, ότι είμαι προκλητικός στα οικονομικά του μέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποτε θα πρέπει να καταλάβετε ότι και οι άνθρωποι και οι άνθρωποι θα μας συνεχίσει. Κάποτε και οι άνθρωποι έχουν όρια. Εγώ στις εκλογές θα όρια τα εξήγησα με ευπρέπεια και δεν απάντησα και δεν έδωσα χαρακτηρισμού σε κανένα. Το να υπερασπίζομαι σήμερα το έργο μου, λέγοντάς σας ότι δεν λέτε την αλήθεια, διότι σας λέω, πέστε μου σε έναν άνθρωπο που του χρωστάμε και δεν το πληρώνουμε, μην δεν έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε, είναι διαστρέβλωση. Δεν είναι αλήθεια. Ο Δήμος και τελείωσε από αυτό, δεν έκανε κανένα άλλο νόημα συζήτηση. Τι έχει κάνει το έργο. Αυτή ήταν η πολιτική του. Αν την αλλάξει κάποιο, ο κ. Κούπα ασχολήθηκε με τα οικονομικά τη δεκαετία του Ιόντροπου, ω υπεύθυνο προμηθειών και είδαμε που πήγατε. Το σέβομαι, δεν φταίει εκείνο. Δεν χρησιμοποιώ τα αποτελέσματα εκείνη τη οικονομική πολιτική για να κρατήσω τον τόπο. Είστε επαγγελματία και κουλαδόρο ο Δήμο. Συνεχίζει η ερώτηση.
κοντά μας. Ενώ εσύ είσαστε άξια. Κύριε Μπούπασα, παρακαλώ. Πάτε να ακούσει τι λέει. Πάτε να ακούσει τι λέει. Άσε να μιλήσει κάποιον. Άσε να μιλήσει. Δεν σας διέκοψε κανένας. Κι δεν ακούστηκε. Κι είχα κανένας. Αλλά κάπου
πρέπει να πρέπει τα νούμερα που είναι εκεί πέρα να τα συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε. Ένα λεπτό. Στις ταμιακές υπηρεσίες, μέσα με υπόσχεσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ενημερώνω ότι από το Γενάρη μήνα, με δικές μου προσωπικές ερωτήσεις με αριθμούς πρωτοκόλλου, προς όλες τις υπηρεσίες, έχουμε ζητήσει όλα αυτά τα οποία γενικώς ανέφερε. Ποια είναι η θέση του Δήμου στις τράπεζες κτλ. Στην Οικονομική Επιτροπή ζητήσαμε πάλι με εγγραφό μας να μας δοθεί το πολύ απλό ο ταμιακός απολογισμός σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να κάνουμε πιο ακριβείς μετρήσεις. Ούτε αυτό μπορέσαμε να το καταφέρουμε. Και τελικά, επειδή ρώτησε το σώμα ποιος είναι αυτός ο οποίος σταματάει τη διαδικασία, ποιος είναι ο Δήμαρχος, οι ίδιες υπηρεσίες αρνούνται να μας το δώσουν επειδή έτσι θέλουν εκείνες και δεν ακολουθούν τις εντολές των πολιτικών προϊστάμενών τους. Όσον αφορά στο ξέσπασμα του κυρίου Κουδελάκια, είναι πολύ φυσιολογικό να θέλει να... Ακούστε, ο χαρακτηρισμός της έφεσης είναι πάρα πολύ εύκολο να τον επικαλείσαι όταν δεν δίνει στοιχεία στην αντιπολίτευση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ του γυρνάω τον χαρακτηρισμό ως μέγα ψεύτη της συγκάλυψης. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα κάνω λίγο έτσι, δεν ξέρω. Είμαι καινούριο μέλος.
θέλω να σας πω ότι διαπιστώνω ότι η οξύτητα που υπάρχει πολλές φορές στις συνεδριάσεις των δημοτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως την διαπιστώνω και την αποδίδω σε προσωπικά αποθυμένα και σε προσωπικές αντιπαλότητες που έχουν δημιουργηθεί, καλλιεργηθεί και ενισχυθεί στο παρελθόν. Όμως έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Και συγγνώμη βεβαίως για το τόνο της φωνής μου προηγουμένως, αλλά και κάποιες άλλες φορές. Και το λέω το συγγνώμη σε σχέση με το ότι είμαι, όπως είπα, προηγουμένως νέος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να μιλάνε με πολιτικά κριτήρια και με πολιτικούς όρους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκφράζω απλώς τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται, δεν κάνω μαθήματα, ούτε είμαι σε θέση να σας κάνω μάθημα, γιατί περισσότεροι εδώ είστε παλιότεροι. Αλλά δεν είναι δυνατόν συνέχεια, επειδή εγώ λέω άσπρο, εσείς να λέτε μαύρο, να αρχίζουν οι αντεκλήσεις, τα ου, τα ε, τα ε, απλώς και μόνο γιατί ο αντίπαλος, ο πολιτικός μας αντίπαλος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Την εκφράζει. Πρέπει να αρχίσουμε να επιδηλώμαστε σε βρισιές, σε ψεύτης, είσαι απατεώνας, είσαι λαμόγιο, είσαι υπόδικος. Είσαι χοντρός, είσαι ψηλός. Δηλαδή, αυτό κάποια στιγμή πρέπει, και κλείνω, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Νομίζω ότι εδώ όλοι έχουμε έρθει γιατί πιστεύουμε στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και γιατί αγαπάμε την πόλη στην οποία μεγαλώσαμε, άλλοι γεννηθήκαμε, άλλοι δημιουργήσαμε κλπ. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουμε όλοι τους τόνους μας και βάζω πρώτος τον εαυτό μου, παρόλο που είμαι, σας επαναλαμβάνω, νέος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, να δούμε την αλήθεια. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σε αυτό το ύφος. Και θα παρακαλέσω, κλείνω, θα παρακαλέσω τον κύριο Πρόεδρο να είναι πιο αποφασιστικός, παράκληση το κάνω. Κύριε Πρόεδρε, να είστε πιο αποφασιστικός, τουλάχιστον στην κρίση της ευπρέπειας, στη συνεδρία σας. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη και έχει τη θέληση. Αλλά θα πρέπει όμως να βοηθήσει και το σώμα, κύριε Στέφο. Έτσι. Δεν μπορώ να πέφτω κατά τα αυτιά μου, γιατί είναι ανθρώπου όριμου, εκλεγμένου από τον λαό τη Ελλάδα που πρέπει να έχουν συνέστηση τη ευθύνη γιατί βρίσκονται εδώ. Δεν είστε εσεί το πρόβλημα. Δεν είστε εσεί το πρόβλημα. Δεν είστε το πρόβλημα. Απλώ θέτω ένα γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Συνεχίζω το πλαίσιο, λέω. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε στο πλαίσιο το οποίο αναφέραμε. Το πρόβλημα είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, τα μίση του παρελθόντος, αν θέλετε, που έχετε οι περισσότεροι εδώ μέσα, αλλά που δεν αφορούν εμάς τους νεότερους. Και που πολλές φορές μας κάνετε και εμάς να βγαίνουμε από τα ρούχα μας, γιατί συμπεριφέρεστε γενικώς. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να με γενικεύουν. Οι περισσότεροι συμπεριφέρονται με μία ρόλη διαταλαζονία και με μία λύση. Δεν είναι δυνατόν να πάμε έτσι μπροστά. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πληροφορία. Κύριε Πρόεδρε, είχατε τέτοιο το λόγο μετά από το ίδιο πήραν το για ένα τελειώδιο, ο κύριος Μόσκος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αισθάνομαι ότι έχω προσβληθεί. Και συγκεκριμένα μπορώ να το απαντήσω. Δεν νοείται ο αρχηγός δημοτικής παράτευσης, νομίζω, μέσα στην πολίτευση, να εκφράζεται έτσι για τους νέους. Εντάξει, εμείς μπορούμε να είμαστε του νηπιαγωγείου και θέλουμε να ζούμε να ακούσουμε τους προφεσόρους. Αλλά δεν νοείται και δεν μπορώ να καταλάβω τις διαδικασίες. Θέλω να ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Γιατί πολλές φορές εδώ μέσα δεν μπορώ να καταλάβω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου δεν δίνουν στοιχεία, ιδίως όταν αρχηγός της δημοτικής παράτευξης ζητάει κάτι και δεν δίνεται. Δηλαδή, εδώ το θέμα είναι λίγο μεγάλο. Δεν μπορεί ένας υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, να μην δώσει στοιχεία. Δηλαδή, δεν έχει διοικητικό προϊστάμενο. Έχει μόνο πολιτικό προϊστάμενο. Δεύτερον, θέλω να πω και ένα άλλο. Ότι πολλές φορές τα θέματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης κάνουμε και το παρακολουθώ με σεβασμό και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Ότι δεν επεξεργάζονται. Πάμε σε μια γενικότερη συζήτηση για το θέμα. Γι' αυτό πήρα το λόγο περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια. Κύριε Σεράκη, το βράδυ τη διαδικασία τη πληροφορία για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μουτελάκης. Ναι, ο κύριος Καζαντουριάννης. Ναι, ο κύριος Μαγκαλής. Ακούγεται, κυρία Κουπάκη. Ναι, κυρία Δελουγιάννη. Ακούει. Ακούγεται. Ο κύριος Συνήγος. Ναι, ο κύριος Συνήγος. Ναι, η κυρία Μάτζιου. Μάτζιου. Ακούγεται. Η κυρία Κασίνη. Ναι, ο κύριος Γιατζίδης. Ναι. Ναι, κυρία Καλαμοπούλου, είναι απλούσα, κύριε Σκοπέλη.
Βαλκιδάρης. Ναι. Ναι, ο κύριος Καστόρης είναι απόν, ο κύριος Μπίσαλας. Ναι. Ναι, ο κύριος Κωνσταντίνου είναι απόν, ο κύριος Αρκαδινός. Ναι. Ναι, ο κύριος Νόσιος. Ναι. Ναι, ο κύριος είναι απόν, ο κύριος Αντοπούλου. Κύριε Αντοπούλου. Ναι, ναι. Ναι, κυρία Μαραμπού. Ναι, κυρία Κουτεπέ. Ναι, ο κύριος Κρυκτής. Ναι. Το θέμα, ναι, ακόμα και ο Σουδάκη. Το θέμα καλό για μεγαλύτερο. Ναι, ο κύριος Αφανασίου. Ναι, ο κύριος Μάρκος. Ναι, ο κύριος Κούπας. Όχι. Ο κύριος Ανάδα είναι Ακούσα. Ο κύριος Καραμουσταλής είναι Ακόνη. Ο κύριος Δημάκης. Όχι. Ο κύριος Περιμένη. Όχι. Όχι. Η κυρία Ταζέντα είναι Ακούσα. Ο κύριος Κούπας. Έλα ρε. Τι. Κύριος Πάντος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Πρόεδρος του Υπουργού. Ναι. Το θέμα 8 επίσης είναι κατά πλειοψηφία. Κύριε Συνάδελφε, το θέμα του προηγούμενου που ανέφερε ο κύριος Στέφος σχετικά με την επίδοση του θέματος με το οποίο και ενημερώθηκε από υπηρεσίες, δόθηκε το θέμα αυτό την Παρασκευή το πρωί. Πέρα από το ότι είμαστε επικοινωνικοί περιγράφου, να έρχονται με κάποιο mail και με mail ακόμα. Υπάρχει μια συνεννόηση να ξεκινήσει και μια άλλη διαδικασία. Λοιπόν, θέμα 9. Παράδειγμα τη προθεσμία περιέλευση του έργου κατασκευή του τελικού διαδικασίου του 251-59. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Σαντζέντη, γιατί έχουμε και τέσσερα. Έχουμε τρεις παρατάσεις, δεν είναι. Το θέμα, κοιτάξτε, είναι το θέμα των συνδέσεων των αποχετεύσεων. Το έργο αυτό είναι του 2009, έχει καλυφθεί κατά τα 2/3. Τα 2/3 είναι 1/3. Αυτό το οχτάμινο τι σημαίνει, το πάγιο που τον... Εσείς παράτασες που το δείχνει για 8 μήνες είναι από το τέλος του 2011. Επειδή το είδατε, έχετε μετά την έτσι. Δεν πάω. Ναι, εντάξει. Μου βάζω 10 καφέ. Υπάρχει άλλη άρνηση. Το θέμα είναι μια κρίση κατά την ψηφία με την αρνητική ψήφο του κυρίου Κούπα και του κυρίου Σαββατοκύριακου. Θέμα 10. Έκριση παράταση προθεσμία περιέλευση εργασιών πρόεδρων τη Γενική Συνήθεια Πολιτών Εγκαταστάσεων. Αυτό που περιέλευσε. Τρεις μήνες τα άρχισα, παράταση τότε να προχωρήσω διαδικασίες της εταιρείας των ζώων του 2010. Υπάρχει αρχήρα στο θέμα 10. Όχι. Το θέμα 10 ψηφίζει το Μόπουλο. Θέμα 11. Όχι, το σώμα εδώ. Υπάρχει, δεν είναι όχι σώμα. Το πάτε. Παράδειγμα. Το θέμα 10. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο του κυρίου Κούπα, του κυρίου Ρημάκη, του κυρίου Κούρτη και του κυρίου Περιμένης. Θέμα 11. Έγκριση πρωτοφόρου προσωρινής και οριστικής παραλλαγής του έργου συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων αρχικός μελέτης και 267 του 2005. Υπάρχει αντίρρηση. Και στο θέμα 12 και 13 είναι κοινό το θέμα, υπάρχει αντίρρηση. Τα θέματα 11, 12, 13 ψηφίζονται κατά πλειοψηφία